Δευτέρα 13 Μαΐου και όπως κάθε Δευτέρα φυσικά είμαστε εδώ ζωντανά με τον αθλητικό Παλμό, πάντα εδώ φυσικά στην όμορφη πόλη, στις 89 και 9, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, η σημερινή εκπομπή δεν μπορούσε να μην έχει άρωμα κυπέλου Ευσξάνθης και φυσικά δεν μπορούσε να μην έχει καλεσμένους τους κυπελούχους για τη σεζόν 2023-2024 που είναι η ομάδα του Άρη Αβάτου. Πιο συγκεκριμένα στην παρέα μας σήμερα, όπως μπορείτε να δείτε κιόλας, στη μέση, μέσα από τη σελίδα Facebook φυσικά του Δημοτικού Ραδιοφώνου, για τους φίλους ακροατές, μπορούν να παρακολουθήσουν και ζωντανά φυσικά και να μας γράφουν και ερωτήματα όσοι θέλουν μέσα από τη σελίδα Facebook. Έχουμε μαζί μας φυσικά τον κύριο στη μέση, το βλέπετε, είναι ο αρχιτέκτονας όλων αυτών των επιτυχιών που σημειώνει τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Άρη Αβάτου. Θα μιλήσουμε βέβαια για το κύπελλο, αλλά θα μιλήσουμε και για την πορεία της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο Κώστας ο Πεδρελής. Καλησπέρα, coach. Γεια σας και από μένα. Συγχαρητήρια κιόλας για την κατάκτηση του κυπέλλου. Στα δεξιά του coach, με τον Τζιν Μπουφάν, για όσους το βλέπουν τώρα, είναι ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, εκ των πρωταγωνιστών της χτεσινής, του Σαββατιάτικου μάλλον, τελικού. Σκόρε κιόλας του πρώτου γκολ για την ομάδα του Άρη Αβάτου και πήρε και το βραβείο Fair Play για τον μεγάλο τελικό. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Συγχαρητήρια. Και εκ των αριστερών του coach, και πολύ κοντά στο τρόπαιο, δεν ξέρω κιόλας άμα το έχει αφήσει. Βασικά, από ό,τι έχω μάθει, όλη η αριστερή πλευρά δεν το έχει αφήσει σε ησυχία αυτό το κύκλο, έτσι. Είναι ο Γιάννης ο Λεοντζάκος, και αυτός επίσης πολύ μεγάλη εμφάνιση στον τελικό, αλλά γενικότερα και όλη τη σεζόν και τα δύο τα παιδιά, και γενικότερα η ομάδα του Άρη Αβάτου, θα μιλήσουμε και πιο μετά. Έχει κάνει φέτος μια, αν όχι την καλύτερη χρονιά της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, σίγουρα μια από τις καλύτερες σεζόν στη συγκεκριμένη κατηγορία, σίγουρα σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά βέβαια στη συνέχεια για το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω, καταρχάς, είπαμε και νωρίτερα, συγχαρητήρια φυσικά και στους τρεις για την κατάκτηση του τροπαίου. Το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία του Άρη Αβάτου. Coach, μπαίνοντας η ομάδα στον θεσμό, είχε αρκετά χρόνια βέβαια να το κατακτήσει, όμως υπήρχε και η απουσία. Υπήρχαν και τα δύο χρόνια του COVID που ουσιαστικά δεν έγινε. Το κύπελλο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και την αμέσως επόμενη δεν υπήρχε συμμετοχή της ομάδας στο κύπελλο, καθώς είχε αποφασιστεί οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής να μην παίξουν στην διοργάνωση. Φέτος επέστρεψε και δεν ξέρω αν στο τέλος της ημέρας, νομίζω το δικαιολόγησα απόλυτα, αλλά αν υπήρξε, ξέρεις, και το απαραίτητο άγχος, υπό την έννοια ότι μπαίνοντας στη διοργάνωση είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι οι δύο ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά κυρίως η δική σας ομάδα, ήταν το διαφιλονίκητο το φαβορί από την αρχή της συμμετοχής στο θεσμό, έτσι. Ναι, σίγουρα όταν τα παιχνίδια είναι μονά και πρέπει σε κάθε μάτς που έχεις παίξει το κύπελλο να είσαι καλός για να μπορέσεις να κερδίσεις. Υπάρχει σίγουρα κάποιο άγχος, ειδικά στο τελικό, γιατί ο τελικός είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ειδικά παίζαμε και με τον ΑΟΚ και είχε περισσότερο κόσμο από ότι θα είχε ένα άλλο παιχνίδι. Σίγουρα υπήρχε το άγχος. Και λόγω της ιδιαιτερότητας του παιχνιδιού και λόγω του κόσμου. Νομίζω όμως ότι η ομάδα ήταν από την αρχή το φαβορί και του επιβεβαίωσε το παιχνίδι. Βέβαια, να δώσω και πολλά συγχαρητήρια στον Άγκος, γιατί στάθηκε πολύ καλά. Πιστεύω ότι εξάλληλε ό,τι πιθανότητες είχε για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, αλλά η διαφορά νομίζω ότι ήταν εμφανής και στο τέλος μπορέσαμε και κερδίσαμε στο παιχνίδι. Η ομάδα έχει παίξει, θα μου πούνε για τα δύο τα παιδιά, σε αυτούς θα πάει η ερώτηση. Μπορείτε να απαντήσετε πάνω κάτω σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά, εντάξει, ο Παναγιώτης δεν το έχει ζήσει σε τέτοιο βαθμό. Ο Γιάννης το έχει ζήσει, άλλωστε είναι και πολλά χρόνια στην ομάδα μαζί με τον coach. Ότι η συγκυρία πώς τα έφερε φέτος στη διοργάνωση, στους 8 υπήρχε η ομάδα με την οποία εδώ και αρκετά χρόνια υπήρχε μια άτυπη κόντρα, σε εισαγωγικά, έτσι, υπό την έννοια ότι ήταν οι δύο ομάδες που παίζαν στη ΓΑΜΑ Εθνική, υπήρχε πάντα ένας ανταγωνισμός και ήταν και δύο ομάδες οι οποίες, τουλάχιστον στη διαδικασία του κυπέλου, και το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Αβάτου είχε έρθει σε τελικό τότε με τον Ορφέα. Εσείς δεν ήσασταν τότε, αλλά μεταγενέστερα ο Ορφέας και το Αβάτου ήταν δύο ομάδες που στο κύπελο, όποτε τα έφερνε η μοίρα,
8-4 πάντα βρισκόταν μεταξύ τους. Φέτος τους βρήκατε, στους 8 και στον ημιτελικό έτυχε να είναι ο Άρης Πετινού. Οπότε ο δρόμος δεν ήταν τόσο τέτοιος, αλλά νομίζω ότι αν εξαιρέσει κανείς λίγο ένα κομμάτι το μάτσο με του Πετινού, που είναι και λογικό, υπήρχε και λόγω του κομματιού της ΓΑΜΑ Εθνικής πιο μεγάλος ανταγωνισμός, νομίζω ότι ήταν εμφανής η ποιοτική διαφορά που υπήρχε στο δρόμο του Αβάτου, έτσι, τουλάχιστον με τις ομάδες του τοπικού. Ναι, νομίζω αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι παίξαμε με ό,τι πιο δύσκολο μπορούσαμε να παίξουμε σε αυτή την πορεία μας μέχρι τον τελικό. Αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τον Πετινό, νομίζω φάνηκε η διαφορά μας από όλες τις ομάδες. Ακόμα και με τον Πετινό ήταν πολύ καλύτερη. Απλά τότε ο Πετινός προηγήθηκε και δεν καταφέραμε εμείς να βάλουμε από την αρχή τις βάσεις. Δεν νομίζω ότι σε όλη μας την πορεία υπήρξε κάποιος που μπορούσε να πει ότι δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Και αυτό αποδείχθηκε στο τέλος. Παναγιώτη. Συμφωνώ με τον Γιάννη. Ήταν και καλά ο πιο δύσκολος δρόμος για να φτάσουμε στο τελικό. Βέβαια ήταν ο στόχος μας εξ αρχής. Όποια ομάδα και αν ήταν απέναντί μας, ο στόχος ήταν ένας. Και νομίζω φάνηκε σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, ήμασταν λίγο άτυχοι, θα το πω, με το Μπετινό που μείναμε πίσω στο σκορ. Αλλά βγάλαμε πείσμα και θέληση και δείξαμε ότι το θέλουμε παραπάνω. Και στο τελικό ήταν εμφανής η διαφορά, νομίζω. Που βέβαια ο Άκης είναι μια νεοσύστατη ομάδα και έχει πολλά συγχαρητήρια. Σε αυτό το παιχνίδι, πηγαίνοντας η ομάδα, ακούμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο κενό μέχρι τον μεγάλο τελικό, για να κάνουμε μια μικρή τουλάχιστον κουβέντα στο κομμάτι του αγωνιστικού, γιατί εντάξει, νομίζω και ο κόσμος που το είδε μπορεί να καταλάβει αυτό που είπαμε και τα παιδιά, ότι για τον Άκης έτσι κι αλλιώς ήταν μια μεγάλη υπέρβαση. Δεν ήταν στόχος το κύπελλο, ο στόχος της ομάδας ήταν να πάρει γρήγορα το πρωτάθλημα, να καθαρίσει τη φετινή σεζόν και να βάλει βάσεις για την Α κατηγορία, ώστε σιγά σιγά να μπορέσει να επανέλθει. Βγήκε συγκυριακά, έτσι. Δηλαδή, νομίζω και κάτι που είπα κιόλας και στην μετάδοση, και πολλοί φίλοι μπορεί να το θεώρησαν ότι σαν παυσίπονο, δεν είναι έτσι όμως. Είναι νομίζω η πραγματικότητα ότι όποια ομάδα και να έπαιζε από το τοπικό της Ξάνθης στον τελικό, νομίζω δεν θα έχανε με κάτω από 3-0. Υπό την έννοια της τεράστιας απόστασης που υπήρχε μεταξύ των ομάδων. Υπήρχε όμως, Κώστα, πριν το μάτς, ένα σχετικό άγχος, γιατί κακά τα ψέματα παίζει ένα τελικό. Σίγουρα ποιοτικά υπάρχει διαφορά, αλλά πάλι είναι ένας τελικός και απέναντι στον ΑΟΚ. Έτσι, μια ομάδα που κανείς μας δεν έχει συνηθίσει εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε, ξέρεις, ένα σχετικό άγχος, υπό την έννοια ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσει στον τελικό. Ναι, το είπα και πριν ότι άγχος υπήρχε. Μπορεί να ξέρεις από πριν ότι έχεις μια διαφορά δυναμικότητας. Το ότι είσαι όμως φαβορή και ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσεις για να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερη ομάδα, πρέπει να το αποδείξεις και μέσα στο γήπεδο, σίγουρα αυτό σε βάζει άγχος. Έτσι, και νομίζω ότι φάνηκε και στο παιχνίδι. Κάποια παιδιά ήταν αγχωμένα, δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν αυτό, τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι μετά το ξεπέρασαν όλοι. Αλλά το άγχος σίγουρα υπήρχε μέσα στο παιχνίδι και από πριν και ίσως και στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, νομίζω. Γιάννη, υπήρχε από εσάς σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, σε όλους τους τελικούς υπάρχει. Σίγουρα υπήρχε πίεση να πάρουμε το κύπελλο. Νομίζω όλοι ξανά περίμενε ότι το Άβατο θα ήταν το φαβορί και θα έπρεπε να πάρει το κύπελλο. Και εμείς το πιστεύαμε αυτό και εμείς το θέλαμε κιόλας αυτό. Πάντα η πίεση φεύγει μέσα στο παιχνίδι. Πάντα οι οποίες φύγουν στο παιχνίδι και αυτό το καταφέραμε γρήγορα. Κάναμε τον γκολ και καταφέραμε και ξεκλειδώσαμε το μάτς. Παναγιώτη, για ένα παιδί που δεν είναι από την περιοχή, είσαι φοιτητής εδώ στο Πολυτεχνείο, στο άκουσμα και μόνο ενός τέτοιου τελικού είναι διαφορετικό το πώς το περιμένεις? Γιατί τα παιδιά θα μιλήσουμε και μετά έχουν μια αλφα εικόνα πολύ περισσότερη, γιατί είναι και άνθρωποι που ουσιαστικά, ειδικά ο Κώστας, που ουσιαστικά μεγάλωσε, δηλαδή ένα ενήλικο αγόρι είναι η παρουσία του στην ομάδα του ΑΟΚΣ. Πώς ήταν η αίσθηση και πριν τον τελικό, αλλά και μπαίνοντας και στο γήπεδο και βλέποντας και όλο αυτό τον κόσμο? Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Κοιτάζω να διασκεδάζω όλα τα παιχνίδια. Ναι, μεν υπάρχει ένα μικρό άγχος, μια πίεση κυρίως, όπως είπε ο Γιάννης. Γιατί ναι, μεν είμαστε η καλύτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξουμε. Αλλά για μένα είναι χαρά να παίζουμε με τόσο πολύ κόσμο, με μια ιστορική ομάδα όπως ΑΟΚΣ. Και ήταν μια επιτυχία. Κότσο, τον έχεις μαθαλιώσει, έτσι, τον ΑΟΚΣ, και σε όλα τα επίπεδα τον έχεις
μάθει αλλιώς. Και το είπαμε και στη συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα, αλλά ας το επαναλάβουμε, δεν πειράζει για τους φίλους που μας βλέπουν εδώ τώρα. Ποια ήταν τα συναισθήματα να βλέπεις την ομάδα, αλλά και πλέον να είσαι και προπονητής απέναντι από την ομάδα που φοράει τα άσπρα κόκκινα. Τα συναισθήματα ήταν ιδιαίτερα. Στον ΑΟΚ πέρασα 15-16 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής, όχι μόνο της καριέρας, της προμονητικής. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Βέβαια ήθελα να κερδίσει η ομάδα μου, όπως είναι λογικό. Αυτό που ευχόμαστε όλοι για τον ΑΟΚ είναι να επανέλθει γρήγορα εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στη μεγαλύτερη κατηγορία της χώρας. Σίγουρα έχει γίνει μια αρχή, νομίζω φέτος στρέφτηκε με επιτυχία. Θέλω να ευχηθώ πάλι καλή δύναμη σε όσους τρέχουν αυτή την κατάσταση και φυσικά να κάνω μια έκκληση σε όλους να βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Πρέπει, είναι για τον τόπο και για τον αθλητισμό εδώ της περιοχής, πρέπει να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις μεγάλες κατηγορίες η ομάδα του ΑΟΚ. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι με προσπάθεια μεγάλη θα μπορέσει να τα καταφέρει. Γιάννη, η ίδια πάνω κάτω ερώτηση, και εσύ ουσιαστικά ποδοσφαιρικά ανδρώθηκες στα τμήματα υποδομής του ΑΟΚ. Πέραψε και επαγγελματικό συμβόλαιο. Ήσασταν και στην ιδιαίτερη περίπτωση που ουσιαστικά σας ρίξανε στο λάβο των Λεόντων να πάτε να παίξετε το πυροβοητό μπαράς. Πώς ήταν το συνέστημα πλέον να μην φοράς το άσπρο κόκκινο αλλά να είσαι απέναντι από το γνώμα με το άσπρο κόκκινο? Εντάξει, και εγώ πέρασα σχεδόν μια δεκαετία από τη ζωή μου στον ΑΟΚ. Κάθε μέρα από τη Χρυσούπολη, κάθε μέρα προπονήσεις, ερχόμασταν μισή ώρα, μία ώρα εδώ πέρα. Είναι ιδιαίτερο συνέστημα, γιατί δεν είχα παίξει σε κάποια άλλη ομάδα εκτός του ΑΟΚ. Είναι αυτό το ιδιαίτερο συνέστημα. Εύχομαι τα καλύτερα. Μακάρι η ομάδα να βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί. Μακάρι να βρεθούν λύσεις, γιατί πρέπει να βρεθούν ακόμα λύσεις. Και να γυρίσει εκεί που αξίζει. Τα είπαμε και στη συνέντευξη, νομίζω. Να γυρίσει εκεί που αξίζει η ομάδα. Και στους τρεις, φαντάζομαι ότι ένα εξτρά κίνητρο, θα μιλήσουμε βέβαια μετά και για το παραπανήσιο κίνητρο που υπάρχει για όλους. Φαντάζομαι αποτέλεσε και το κομμάτι του κόσμου. Καταρχάς θέλω να μου πείτε αν περιμένατε τόσο κόσμο και αν νιώσατε και αυτό το μπουστάρισμα. Γιατί νομίζω ότι όλοι αυτό που έχουν να λένε για τον τελικό, πέρα από το γεγονός της παρουσίας πολύ κόσμου και του θεαματικού αγώνα ή οτιδήποτε τέτοιο, ήταν και το γεγονός ότι υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή το καταλάβαινες ότι υπήρχε ποδοσφαιρική γιορτή. Ήταν γιορτή, δεν ήταν ούτε υπήρχε κομμάτι ανταγωνισμού, ούτε ο κόσμος να μπει σε αυτό το τρεπάκι, ούτε τίποτα. Έτσι, δηλαδή και το κομμάτι των οπαδών του ΑΟΚ που χειροκρότησε και στο τέλος εννοείται, αλλά και όλη η αίσθηση ήταν ότι βλέπουμε ένα μάτς που ήταν πραγματική γιορτή του ξανατιώτικου ποδοσφαίρου. Περιμένατε τόσο κόσμο και αν έπαιξε όντως το ρόλο του και ο κόσμος για να δούμε ένα τόσο ωραίο, μια τόσο ωραία γιορτή? Ναι, σίγουρα περιμέναμε. Ξέραμε ότι θα έχει κόσμο, γιατί ο κόσμος δείχνει να επιστρέφει. Εντάξει, υπήρχαν και πολλοί που ήταν από το Άββατο, αλλά οι περισσότεροι ήταν νομίζω για τον ΑΟΚ. Εκεί πιστεύω ότι αν ήταν ο τέλικος με κάποια άλλη ομάδα, ίσως να μην είχε τόσο κόσμο. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή. Εμείς φέτος και τα περασμένα χρόνια έχουμε παίξει με ιστορικές ομάδες όπως είναι η Δόξα Δράμας, η Καβάλα, η Βέρεια κτλ. Τέτοια ατμόσφαιρα δεν συναντήσαμε. Εντάξει, ο κόσμος ήταν κοντά στην ομάδα και στις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι προσπαθήσαν και όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν να προσφέρουν ένα ανάλογο θέαμα. Νομίζω ότι όμως γενικά όλη η ατμόσφαιρα που υπήρχε, όλο το περιβάλλον ήταν πολύ καλό. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πω κάτι το οποίο σε κάποιους μπορεί να ακούγεται λίγο προπαγανδιστικό, αλλά νομίζω είναι πραγματικότητα. Είναι και πάνω σε αυτό που λέει και ο Κώστας και θα με επιβεβαιώσουν και τα δύο τα παιδιά. Το είχα πει το καλοκαίρι και κάποιοι είχαν παρεξηγηθεί και οι φίλοι μας στη γειτονική Καβάλα. Ότι το κομμάτι αυτό που είδαμε τον κόσμο στην πρώτη προπόνηση του ΑΟΚΣ, που δεν το έχει καμία ομάδα, όχι β' εθνικής, α' εθνικής επαρχιακές, δεν το είχαν ούτε οι λεγόμενες ιστορικές της περιοχής μας, για το πόσο διαφορετικό είναι το κομμάτι του ΑΟΚΣ ή οτιδήποτε. Είναι και αυτό που λέει και ο Κώστας για το κομμάτι του τελικού. Έτσι. Γιατί είδαμε στη γειτονική Καβάλα, τελικός κυπέλλου ΕΠΣ, ούτε το μισό κόσμο δεν είχε και δεν υπήρχε καν το κομμάτι αυτό του οπαδισμού ή οτιδήποτε. Δεν είχε να μειώσει τις άλλες ομάδες, απλά έχει να κάνει με αυτό που λέει και ο Κώστας, με τη δίψα του κόσμου να ξαναδεί την ομάδα της πόλης και την ομάδα του τόπου μας να ξαναεπανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα. Γιάννη, για εσάς που μέσα από το γήπεδο, πώς ήταν η αίσθηση?
Εντάξει, είναι διαφορετικό γιατί ο κόσμος του ΑΟΚ είχαμε συνηθίσει και εμείς να παίζουμε και να παίζουμε για αυτούς ή να είμαστε στην κερκίδα τόσα χρόνια για να έχεις εκείνη την κερκίδα και να ακούμε και να τραγουδάμε και εμείς τα συνθήματα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό. Ευτυχώς το μάτς έγινε γιορτή, δεν έγινε τίποτα περίεργο. Και νομίζω κάθε τελικό σκύπελο πρέπει να είναι γιορτή. Mm-hmm. Βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και την διοίκηση της Ελπίδας Γεννησίας, έτσι, γιατί το γήπεδο ήταν σε τέλεια, κατάσταση και όλη η φιλοξενία ήταν όλα πολύ καλά, πολύ ωραία. Είχαν τύχει και τα παιδιά να μπουν με τα πιτσιρίκια της Ακαδημίας, αγόρια και κορίτσια της Ακαδημίας της Ελπίδας Γεννησίας. Έτσι, και γενικότερα νομίζω ότι και ο Θόδωρος ο Κασιμπαγιαζίτης και όλη η διοίκηση και όλοι οι άνθρωποι της Γεννησίας βλέπαμε και το Θόδωρο όλη μέρα στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα άλλο πρόεδρο. Εντάξει, όλη μέρα στο γήπεδο πάνω στο τρακτεράκι να κουράζει ο ίδιος για να είναι σίγουρος. Είναι κοντά στην ομάδα, το παρακολουθεί και γενικά το εραστηριακό ποδόσφαιρο βλέπω ότι είναι πολύ ενεργός. Παναγιώτη, ποια ήταν η δική σου αίσθηση, γιατί είναι αυτό που λες χαίρεσαι το παιχνίδι, προερχόμενος κιόλας από μια αντίστοιχα περιφερειακή πόλη, τη Λαμία. Δεν ξέρω αν έχεις ξαναζήσει τέτοιο κομμάτι στο κομμάτι του γηπέδου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα. Έχω ξαναβρεθεί σε τέτοια κατάσταση, αλλά είναι ένας κάτι σπάνιο για μένα. Πράγματι, ο κόσμος του ΑΟΚ ήταν καταπληκτικός, ήταν ένα φοβερό κλίμα. Μας έδινε ένα boost και σε εμάς, εκτός από τους παίκτες του ΑΟΚ, γιατί το κλίμα ήταν πολύ καλό και θέλαμε να προσφέρουμε θέαμα. Και γενικά είναι κάτι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τόσο κόσμο στο γήπεδο. Coach, εσείς δεν είχατε την τύχη να το ζήσετε η τριάδα, όμως πέρα από αυτό το πολύ ωραίο τρόπο κατά τα άλλα, που και η ΕΠΣΑ έχει φροντίσει να θυμίζει λίγο Europa, το παλιό το UEFA, όχι ούτε καν Europa, το παλιό το UEFA, και είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο πραγματικά και αισθητικά. Πέρα όμως από αυτό υπάρχει και κάτι πιο ψηλό από πίσω που δίνει αυτό το κύπελο, που είναι η συμμετοχή στο κύπελο Ελλάδος. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κίνητρο, έτσι, για όλους, ότι αυτό το κύπελο ουσιαστικά σου δίνει την ευκαιρία να παίξει το κύπελο Ελλάδος. Έναν θεσμό που η αλήθεια είναι βέβαια την προηγούμενη φορά που ήταν το Άββατο, βοήθησε πάρα πολύ η δομή τότε που είχε χτιστεί το κύπελο. Και ουσιαστικά το Άββατο, αποκλείοντας τον Πλατανιά, ξαφνικά βρέθηκε σε όμιλο να παίζει με τον Ολυμπιακό, τον Λεβαδιακό, Αλφα Εθνική τότε και την Παναχαϊκή. Και τον Ολυμπιακό, μάλιστα, μπες στην πόλη μας εδώ στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Τώρα είναι λίγο διαφορετικό, έχει επανέλθει στα παλιά μοντέλα, να μην επιτρέπει δηλαδή στις μικρές ομάδες να ονειρεύονται, αλλά είναι ένα, φαντάζομαι, ήταν από μόνο του ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, έτσι. Είναι ένα έξτρα κίνητρο. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε, και ένας λόγος που θέλαμε να κερδίσουμε το κύπελο ήταν η συμμετοχή μας στο κύπελο Ελλάδας. Είναι τιμή για την ομάδα να μπορεί να συμμετέσχει στο κύπελο Ελλάδος. Εντάξει, νομίζω ότι αν είσαι προετοιμασμένος σωστά και με λίγο τύχη, ίσως μπορείς και προχωρήσεις. Δηλαδή, υπάρχει καταρχάς το παράδειγμα του Αβάτου, αλλά και το παράδειγμα του Παραλιμνίου πριν ένα χρόνο. Έφτασε ότι... με καλές κληρώσεις, βέβαια. Αλλά εντάξει, θα χρειάζεται τύχη και φυσικά να είσαι και ανταγωνιστικός. Υπό την έννοια καλές κληρώσεις, δεν είχε όμως, δεν μπορούσε να ζήσει την ευκαιρία να παίξει με κάποια μεγάλη γιατί ομάδα. Έχει αλλάξει... Για να γεμίσει το γήπεδο. Έχει αλλάξει ο θεσμός. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα σε... Δεν υπάρχουν οι όμιλοι. Αλλά εντάξει, θα είναι για την ομάδα πολύ καλό να, όσο δυνατόν να μπορέσει να προχωρήσει στο κύπελο. Παναγιώτη, φαντάζομαι και για εσάς είναι ένα κίνητρο, έτσι, το κομμάτι του κύπελλου Ελλάδος. Όλοι, ο καθένας νομίζω θέλει να αγωνιστεί στο κύπελλο Ελλάδος, να προχωρήσει, να δείξει ότι η ομάδα μπορεί και παραπάνω εκτός από τον ομό. Και το θέλουμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για τα παιχνίδια που έρχονται. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πω. Ίδια ερώτηση για σένα, Γιάννη, φυσικά. Και αν δεν κάνω λάθος κιόλας, Γιάννη, τώρα το ψάξω άσχημο αν φαίνεται, αλλά θα με επιβεβαιώσει βασικά πιο γρήγορα πριν το βρω. Σε κύπελλο Ελλάδας ήταν το ποδοσφαιρικό σταθμό. Στη Λάρισα, δεν ήταν το τραπέζι. Ναι, στον Απόλλωνα Λάρισα. Οπότε θα έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις με κυτρινό μαύρη φανέλα όμως αυτή τη φορά. Εντάξει, ήταν το τεμπούτο μου τότε με τη μεγάλη ομάδα της Ξάνθης. Όταν παίξαμε τον Απόλλωνα Λάρισα σε διπλά παιχνίδια τότε. Είχαμε χάσει 2-1 μέσα στη Λάρισα και είχαμε κερδίσει 3-4-0 εδώ μέσα. Εντάξει, το παιχνίδι το θυμάμαι για πάντα, γιατί ήταν το ντεμπούτο μου στη μεγάλη ομάδα και σαν επαγγελματίας και σαν... Ελπίζω να πάμε καλά στο κύπελλο, να έχουμε ευνοϊκές κληρώσεις, γιατί καλώς και κακώς χρειάζεται ευνοϊκή κλήρωση.
Μακάρι το κύπελλο να ήταν όπως το κύπελλο στην Αγγλία, που ήταν όλα, να είναι όλα μονάδα παιχνίδια και μπορούν οι μικρές ομάδες να χωρέσουν. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Η μόνη δυνατότητα είναι στις πρώτες φάσεις που τυχαίνει και με καλές κληρώσεις, δηλαδή όπως είχε φέτος και ο Πανθρακικός, που τις δύο πρώτες του κληρώσεις ήταν με ομάδες ουσιαστικά αεραστεχνικού και γάμα εθνική, άλλους κυπελούχους, έτσι μέχρι να βρει ουσιαστικά τον εθνικό και να γίνει ό,τι έγινε τέλος πάντων. Αλλά και του Παραλυμνίου που βρήκε αρκετά καλές κληρώσεις μέχρι να πέσει ουσιαστικά στους 8 σε απέναντι σε ομάδα αλφα-εθνικής. Εντάξει, πάλι ήταν μια μεγάλη πρόκληση, κακά τα ψέματα. Και είναι, φαντάζομαι, ένα boost για όλους αυτό το κομμάτι, ειδικότερα γιατί τα τελευταία χρόνια έχετε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την Ευρωπαϊκή Σχέση, Κώστα, και τα παιδιά που έρχονται σιγά-σιγά. Η ομάδα του Αβάτου, σε εισαγωγικά, να βγει από το καβούκι της, δηλαδή να προσπαθήσει όχι απλά να είναι στη γάμα εθνική για να είναι στη γάμα εθνική, αλλά να δίνει και πράγματα, ας πούμε, και στην κατηγορία, είτε με πιο νεανικά ρόστερ και με παίχτες που θα αναδειχτούν, δίνοντας και το πάτημα και στα παιδιά, όσοι μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, να κάνουν το βήμα παραπάνω, έτσι και ουσιαστικά να ζουν όλο αυτό το κομμάτι και γενικότερα να προσπαθεί να, πώς να το πω, να βγει από τα στενά όρια του κομματιού, έτσι, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι η ομάδα έχει μια πολύ στιβαρή διοίκηση, έτσι, και νομίζω ότι φροντίζει να έχετε τα πάντα. Καταρχάς τα πάντα ξεκινούν από τη διοίκηση, έτσι, αν έχεις μια ισχυρή διοίκηση που είναι κοντά σου και σου παρέχει όσα χρειάζεσαι, τότε μπορείς να ονειρεύεσαι, να φτιάξεις μια ομάδα ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και για να προχωρήσεις μπροστά. Αυτά όλα συμβαίνουν στο Άβατο εδώ και χρόνια. Είναι μια διοίκηση που τηρεί τις υποσχέσεις της και είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Σίγουρα το budget μπορεί να μην συγκριθεί με άλλους ομίλους ή άλλες ομάδες εδώ πιο μεγάλες που είναι στον όμιλο το δικό μας. Αλλά ωστόσο αυτά που υπόσχεται τα παρέχει όλα και σίγουρα πάλι είναι ένα αρκετά μεγάλο budget για τα δεδομένα της περιοχής. Από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά έρχονται προπονητές, οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Η φιλοσοφία της ομάδας τα τελευταία χρόνια είναι να αποτελείται κυρίως από παίκτες νεαρούς. Εντάξει, οι περισσότεροι είναι φοιτητές και οι υπόλοιποι που είναι από εδώ είναι μικρής ηλικίας. Ο μέσος όρος της ομάδας είναι από τους χαμηλότερους πιστεύω στην κατηγορία. Φυσικά και θέλουμε να αναδείξουμε ποδοσφαιριστές και να μπορέσουν να πάνε σε μεγαλύτερες κατηγορίες, έτσι, να πάνε σε ομάδες με μεγαλύτερων κατηγοριών. Τώρα, η ομάδα για να μπορεί να διατηρηθεί στην κατηγορία πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορείς να διατηρηθείς αλλιώς στην κατηγορία, είναι πολύ δύσκολο. Ανταγωνίζεσαι με ομάδες ιστορικές. Είδαμε φέτος ότι υποβιβάστηκε η Δόξα Δράμας και η Βέρεια. Κάθε χρόνο υπάρχουν ομάδες ιστορικές που έχουν υποβιβαστεί. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις την ομάδα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τώρα ο 8ος χρόνος που θα παίξει η ομάδα, μπόρεσε και το έχει καταφέρει, απλά η κατηγορία κάθε χρόνο γίνεται και πιο δύσκολη, πιστεύω, γιατί έχουν μειωθεί αρκετά οι ομάδες και είναι οι πιο ισχυρές οι ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα πλέον. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα και σαφέστατα σε αυτό έχετε και τα συγχαρητήρια από τον Ψηλό, το Ψηλό. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θα μπορούσα να ζητήσουν όλοι να τεθεί είναι αν είναι πιεστικός πρόεδρος ο Ηλίας Κοτόπουλος. Καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι, όχι. Δεν υπάρχει pressing. Λοιπόν, μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Έτσι και δεν ξέρω, δεν έχω κάνει σε πολλές ομάδες, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά από αυτά που ακούμε, σίγουρα είμαστε πολύ καλά. Έτσι, από αυτό που λέγαμε, είναι 29 Δεκάτου του 19. Ναι, γιατί... 29 Δεκάτου του 19 τότε. Ακριβώς, εκείνο το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας. Οπότε θα είναι και μια καλή επιστροφή. Πριν πάμε στο Γιάννη, πάνω, ερχόμενος εδώ πέρα, έτσι, ως φοιτητής από τη Λαμία και μάλιστα έχοντας υπογράψει κιόλας επαγγελματικό στη Λαμία για να σε δέσει ουσιαστικά και η ομάδα, φεύγοντας εδώ πέρα ως παιδί, έτσι κι αλλιώς από τα σπλάχνα της ομάδας, τι περίμενες να συναντήσεις από αυτά που άκουγες και αν ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν όσα περίμενες ή βγήκαν καλύτερα ή διαφορετικά γενικότερα από αυτά σε αυτή τη διετία πλέον στον Αρέβατο. Η αλήθεια είναι πως είχα ακούσει πολλά πράγματα στο κομμάτι της γάμα εθνικής, όχι τα καλύτερα. Εντάξει, και εγώ μόλις είχα υπογράψει το επαγγελματικό μου συμβόλαιο, είχα
κάποιες διαφορετικές σκέψεις στο μυαλό μου. Δεν υπήρχε ομάδα στην Ξάνθη Β' Εθνική, οπότε αναγκαστικά θα πάω σε μια ομάδα Γ' Εθνικής. Τότε από κάτω μου πρότειναν τον Άρη Αβάτου. Μου εγγύηθηκαν όντως τα καλύτερα και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον Άρη. Γιώργος Καρναφέρης, έτσι ήταν αυτό. Ναι, ναι, κύριο Γιώργος Καρναφέρης. Με το μέρος στην ομάδα αυτό που αντίκρισε ήταν εκπληκτικό. Όλη η ομάδα είναι μια οικογένεια. Το κλίμα είναι εκπληκτικό. Καμία διχόνοια. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Βέβαια, έτσι είναι και εκεί που αναδράθηκα στα ΚΑΒ 19. Το είχα από μικρός και δεν έχω ζήσει σε ένα κλίμα διαφορετικό. Αλλά ναι, είναι εκπληκτικά. Δεν έχω κανένα παράπονο την ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γιάννη, δική σου προσαρμογή, φεύγοντας από την ΠΑΕ και αποφασίζοντας να κάνεις, δεν θα πω ένα βήμα πίσω, αλλά φεύγοντας ουσιαστικά από το κομμάτι της ΠΑΕ και πόσα είχαν γίνει εκεί πέρα, επιλέγεις να ακολουθείς τον coach, έτσι, ένα coach με τον οποίο έχεις ζήσει τρομερές στιγμές στα τμήματα υποδομής, και να πας στον Άρη Αβάτου. Είχες, φαντάζομαι, υπήρχε μια εικόνα, οπότε ήξερες πάνω κάτω τι θα συναντήσεις, αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε χρόνος προσαρμογής ή ήταν όλα θυμίζαν ΠΑΕ. Ναι, δεν χρειάστηκε νομίζω μεγάλο χρόνο προσαρμογή. Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα έχουν παίξει οι περισσότεροι στα τμήματα υποδομή τη Ξάνθη. Και όσοι δεν έχουν παίξει, γνωριζόμαστε γενικά από το ποδόσφαιρο του νομού και αυτά. Έχουμε κάθε χρόνο 3-4-5 παιδιά που έρχονται φοιτητές. Και κρατάμε και ένα κορμό φοιτητών που τον έχουμε 2-3 χρόνια. Αυτό βοηθάει στην ομοιογένεια τη ομάδα. Βοηθάει στο η ομάδα να μην χρειάζεται πάρα πολλές μεταγραφές κάθε χρόνο. Και επίσης κάθε χρόνο η ομάδα γίνεται καλύτερη, καθώς τα παιδιά που παίζουν, που είναι πρώτη φορά παίζουν, έρχονται από φοιτητές και παίζουν πρώτη φορά στη ζωή τους Γ' Εθνική, κάθε χρόνο γίνονται καλύτερα, καθώς μαθαίνουν καλύτερα την κατηγορία. Και βοηθάει αυτό στην ομάδα. Έτσι, και σίγουρα αυτό που είπαμε και νωρίτερα, έτσι, και το κομμάτι της διοικητικής ηρεμίας, ας το πούμε, να υπάρχει προσήλωση μόνο στο αγωνιστικό και τίποτα. Ναι, άλλο η διοίκηση, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους στο ποδόσφαιρο, γνωρίζω από άλλες ομάδες πώς είναι η διοίκηση των ομάδων, η διοίκηση του Προέδρου του Ηλία του Κοτόπουλου είναι τρομερή, τρομερή με την έννοια το ότι ό,τι θέλεις το παρέχει, δεν αφήνει τίποτα που δεν χρειάζεσαι. Δεν επεμβαίνει ποτέ όπως επεμβαίνουν πρόεδροι, έχουμε δει άλλα και άλλα στη τέτοιο. Δεν επεμβαίνει ποτέ, είναι τέτοιο. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, είναι τόσα χρόνια στο Άβατο. Δείχνει ότι την αγαπάει, δεν το κάνει για κάποιον άλλο. Είναι η ομάδα του Άβατο, έχει φτάσει στα δικά μας. Μόνο από αυτόν τον ευχαριστούμε. Να το πούμε γι' αυτό. Και ελπίζω τώρα που θα μπούμε και στο καινούργιο το γήπεδο. Δεν ξέρω αν το έχει μετά στη τέτοια. Τώρα που θα πούμε και στο καινούργιο το γήπεδο, να έχουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, καθώς η ομάδα τόσα χρόνια ήταν ξενιτεμένη, μια στη Βιστονίδα, μια στο Άουξ. Και να. Ποιος ξέρει που να πάει. Coach, επειδή είσαι παιδί του κάμπου, στο νότιο κομμάτι του νομού μας και κοντά στο κομμάτι του Αβάτου, από το Όλβιο, ο Κώστας, για όσους δεν το γνωρίζουν. Αυτό το κομμάτι του γήπεδου, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ξέρεις, έχει γίνει πολλές φορές κουβέντες από αυτού του θέματος στο παρελθόν, ότι αν η ομάδα του Αβάτου να γυρίσει πίσω, να γυρίσει ουσιαστικά στο κομμάτι του γηπέδου, να φτιαχτεί πρώτα απ' όλα, τέλειωσε αυτά τα έργα, αλλά αν αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό χαρτί ή σε εισαγωγικά μείον με τη λογική της απόστασης, βέβαια όταν μπαίνει η κουβέντα για την απόσταση, σε άλλους νομούς γελάνε. Δηλαδή στον Εύρο γελάνε όταν λέμε για το κομμάτι της απόστασης από την Ξάνθη στο Άβατο, όταν έχουν να διανύσουν ολόκληρο το νομό για να πάνε ή σε άλλους μεγαλύτερους νομούς. Αλλά πάντα υπήρχε αυτή η κουβέντα για το κομμάτι πόσο εύκολο θα είναι και τα παιδιά και όλοι να κατεβαίνουν. Βέβαια από ό,τι μάθαμε, καταρχάς, η προπονήση θα συνεχίσει να κάνει. Καταρχάς οι προπονήσεις θα γίνουν στα Βαφέικα. Γίνονται. Δεν έχει, τα παιχνίδια θα γίνονται εδώ και στο Άβατο και ίσως κάποιες προπονήσεις. Έτσι. Νομίζω ότι είναι καλό για την ομάδα που θα παίξει στο χωριό μέσα, εντάξει, στην έδρα του μέσα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα έχει περισσότερο κόσμο, δηλαδή κάποιοι που είναι εκεί στην περιοχή τριγύρω, είτε είναι λίγο ηλικιωμένοι, είτε είναι λίγο, δεν έχουν μετακίνηση, μέσω μετακίνηση κτλ. Δεν έρχονται όταν είναι, έστω και αυτά τα 25 χιλιόμετρα πρέπει να έρθουν μέχρι τη Φελόνη ή μέχρι το Κουτσό που παίζαμε πέρυσι, πρόπερσι. Νομίζω ότι θα έχει σίγουρα περισσότερο κόσμο και
είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα βοηθήσει και ότι θα έχουμε, και ότι θα έχουμε μια σταθερή έδρα. Θα βοηθήσει την ομάδα να μπορέσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα εντός έδρας. Γιατί αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον τα 2-3 τελευταία χρόνια, νομίζω ότι τα εκτός έδρας αποτελέσματα είναι καλύτερα από τα εντός. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά έτσι είναι. Ναι, θα το πούμε και στη συνέχεια. Μια μικρή διακοπή, θα με συγχωρέσουν φυσικά οι χαλισμένοι μου, αλλά επειδή είναι έκτακτη επικαιρότητα, θα πούμε πιο αναλυτικά στο επόμενο live το δικό μου, το ατομικό, υπό την έννοια ότι για την περιβόητη υπόθεση που έχετε ακούσει από χτες, να πούμε ότι τα παιδιά που για έναν, δεν θα πω εγώ τι λόγο ή οτιδήποτε, αθώθηκαν. Να το ξέρει ο κόσμος, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα επ' αυτού. Επιστρέφουμε στο κομμάτι του Αριαβάτου. Άσχετο, αυτό αφορά για όσους διαβάσανε χτες μια είδηση αστυνομική, για περί αστυνομικού με οπαδούς και τα λεπτά. Θα να ξέρουν ότι απλά αθώθηκε. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού βεβαίως. Κομμάτι γηπέδου Αριαβάτου. Και πριν πάμε λίγο στα παιδιά, και ο Κώστα, επειδή εσύ το ξέρεις πολύ καλά, νομίζω ότι και ο κάμπος διψάει. Γιατί ναι, δεν υπάρχουν πλέον οι παλιές ομάδες που είχαν τη δυναμική. Οπότε κάποιοι, όλα τα μεγάλα χωριά κάτω στον κάμπο ουσιαστικά δεν έχουν εκπροσώπηση πλέον. Έτσι. Οπότε ο Άρης Σαββάτου μπορεί να αποτελέσει για αυτούς η εκπροσώπηση. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί φύλαθλοι που είναι κάτω στην περιοχή που δεν έρχονται όταν είναι κάπως πιο μακριά. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα είναι αρκετοί αυτοί που θα πηγαίνουν στο γήπεδο, θα είναι μπροστά στα πόδια τους. Ναι. Νομίζω ότι από την άποψη του κόσμου θα είναι πολύ περισσότερος από ό,τι έως τώρα. Δεν ξέρω, Γιάννη, πάνω με έχετε ήδη άποψη από το κομμάτι του γήπεδου. Αν έχετε βρεθεί να δείτε το γήπεδο ή μόνο από τις φωτογραφίες. Όχι, το έχουμε και με το την τοποθέτηση. Το έχουμε δει γήπεδο και από κοντά. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αρχικά για το Άββατο, το οποίο δεν είχε γήπεδο, να φτιαχτεί γήπεδο στο χωριό. Και αυτό που είπε και ο Κώτς, ότι ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να έρθουν να δουν την ομάδα στη Φελώνη, μέσα στην Ξάνθη, όπου και αν έπαιζε η ομάδα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα έχει κόσμο και από τα γύρω τα χωριά που θα έρχονται να βλέπουν το παιχνίδι. Και βασικά η ομάδα να έχει την έδρα της. Mm. Αυτό είναι το πρώτο βασικό, να έχει την έδρα της, να έχει το δικό της γήπεδο. Είναι ένα μεγάλο πράγμα, κακά τα ψέματα, γιατί είναι αυτό που είπες ουσιαστικά. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε αυτό το κομμάτι, πάντα με το κομμάτι του Αββάτου, ουσιαστικά δεν έπαιζε ποτέ στην έδρα του ή τουλάχιστον κοντά ουσιαστικά στο κομμάτι του τόπου του. Πάνω εντυπώσει από το γήπεδο. Έμεινα έκπληκτο σε αλήθεια, είναι που έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ελπίζουμε για το καλύτερο, να μας στηρίξει, που θα μας στηρίξει σίγουρα ο κόσμος των χωριών και του Αββάτου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι δύσκολο τώρα να φεύγεις και να πηγαίνεις σε ουσιαστικά μια διαφορετική έδρα, γιατί μόνο τους αγώνες παίζουμε εκεί. Και θα βοηθήσει, και θα υπάρχει και πιο έντονο έτσι, και το κομμάτι αυτό. Αν και η αλήθεια είναι, Κώστα, τουλάχιστον η δική μου αίσθηση σε αυτό το κομμάτι, ότι σε αντίθεση δυστυχώς με τις υπόλοιπες ομάδες του νομού, δεν ξέρω για ποιο λόγο τόσο έντονο βέβαια, το Άββατο ήταν μια ομάδα που είχε κόσμο, μάζευε πολύ κόσμο. Ίσως και το γεγονός ότι είναι πάρα πολλά παιδιά, ξέρεις, και από τα γειτονικά που έρχονταν φίλοι και τέτοια, αλλά και πολλοί που είναι τα ξαδιωτάκια, οπότε ερχόταν πάντα συγγενείς και φίλοι, αλλά ήταν από τις ομάδες που ένα σταθερό κοινό, 500 άτομα τουλάχιστον, το είχε σε όλα του τα εντός έδρας αυτό παιχνίδι σχεδόν. Εντάξει, νομίζω ότι όμως ότι όταν θα πάμε στην καινούργια έδρα, πιστεύω ότι ίσως διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Μα ευελπιστούμε, μακάρι να γίνει έτσι, θα δούμε. Ναι, όντως στηρίζει ο κόσμος. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, όντως στηρίζει, όποιος και να είναι. Και εμείς, και η ομάδα βέβαια, ναι, έτσι, ότι πάντα. Καλά, όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, σίγουρα έρχεται και ο κόσμος. Και ελπίζουμε κι εμείς να έρθει περισσότερο στο γήπεδο. Έτσι και το ευχόμαστε. Κώστα, φτάνουμε στο, έχετε το 22. Γίνονται διάφορα πράγματα. Τότε έτσι υπάρχει και αλλαγή ιδιοκτησίας στον ΑΟΚ. Ήταν μια περίεργη, ταραχώδη χρονιά εκείνη γενικότερα, έτσι, με όλα τα ζητήματα που υπήρχαν τα εξωαγωνιστικά. Πόσο εύκολη ήταν η απόφαση για τον απογοητευμένο, στεναχωρημένο Κώστα, για όπως πήγαν τα πράγματα στην ομάδα της καρδιάς του, να πάρει την απόφαση, και ποιος ήταν αυτός τελικά που σε έπεισε να πάρει την απόφαση
να αναλάβεις την τεχνική ηγεσία του Άρη Αβάτου. Που η αλήθεια ήταν μια περίοδο περίεργη για τον Άρη, γιατί άλλαζε συχνά προπονητές. Ναι. Από την ομάδα της Ξάνθης έφυγα νωρίτερα, δεν έφυγα όταν πήγα προπονητής στον Άρη, έφυγα ένα εξάμηνο πριν. Εντάξει, με την αλλαγή της καινούργιας, όταν ήρθε η καινούργια διοίκηση τότε που υπήρχε, δεν μπορέσαμε να τα βρούμε και αποχώρησα από την ομάδα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Εντάξει, για κανένα δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν είσαι τόσα πολλά χρόνια. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και η ζωή. Όσον αφορά τώρα με τον Άρη Αβάτο, μίλησα με τον Ηλία του Κοτόπουλου και εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολο να τα βρούμε. Νομίζω ότι τουλάχιστον εδώ στην περιοχή ο Άρης Αβάτο είναι από τις πιο σταθερές ομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πριν ένα χρόνο, ήταν δύο οι ομάδες που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε είναι μια σταθερή αξία εδώ τα τελευταία χρόνια στην περιοχή τη δική μας, στον όμο το δικό μας. Γιάννη, τον έχεις ζήσει πολλά χρόνια τον κύριο, τώρα μην κολλάς επειδή είναι δίπλα. Έχει διαφορές ο Κώστας Μπεδρελής στα το τμήμα των υποδομής με τον Κώστα Μπεδρελή του Άρη Αβάτου? Εντάξει, είναι προπονητικά αδύνατο να παίξεις αυτό που θες να παίξεις στα τμήματα υποδομής με αυτό που θες να παίξεις στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στα τμήματα υποδομής προσπαθείς να βγάλεις παιδιά, να κάνεις και πρωταθλητισμό φυσικά, γιατί η ομάδα πάντα έκανε πρωταθλητισμό όσα χρόνια ήμασταν εμείς. Στατική Final Four στα ΚΑΠΑ 17 και πρωταθλητισμό στην ΚΑΠΑ 20. Και πρωτάθλημα Ελλάδος. Και πρωτάθλημα Ελλάδος έχει πάρει ο coach. Πιστεύω ότι προσαρμόστηκε κατάλληλα, πάρα πολύ καλά. Και το δείχνουμε αυτή η πορεία της ομάδας τα τελευταία 3 χρόνια που είμαστε μαζί εδώ. Και αυτό. Προσπαθούμε να προσφέρουμε καλό ποδόσφαιρο. Και η ομάδα να μην κινδυνεύει. Ο στόχος της ομάδας πάντα είναι να μην κινδυνεύσει. Και νομίζω ότι 3 τελευταία χρόνια το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Παναγιώτη, υπήρχε αυτό το και συν για σένα, δηλαδή ότι είσαι ουσιαστικά ερχόμενος και από τα τμήματα υποδομής της Λαμίας. Συναντάς εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τα τμήματα υποδομής και σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στα τμήματα υποδομής, όχι απλά συμμετείχε για να συμμετέχει τα τμήματα υποδομής της Ξάνθης όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι ότι βοήθησε και η παρουσία του coach σε αυτό το κομμάτι, υπό την έννοια ότι αυτό που είπε πριν ο coach, του βγαίνει νομίζω κάτι από τα τμήματα υποδομής, γιατί είναι και άνθρωπος που του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά που έχουν στόχους και κίνητρο. Όχι, εντάξει, θες και έμπειρους, αλλά είναι πιο πολύ coach που θα μπορείς να βγάλει από το πιτσιρικά και από το νέο παίχτη το εξτρά κίνητρο, έτσι. Πράγματι, η ομάδα προσπαθεί να παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε την μπάλα κάτω. Δηλαδή, είτε το γήπεδο είναι καλό είτε άσχημο, έχουμε ένα πλάνο το οποίο το ακολουθούμε. Και να έχει βοηθήσει πολύ ο coach, γιατί λόγω και των υποδομών που ήταν πολλά χρόνια, ξέρει να συμπεριφέρεται σαν ένα παιδί, πότε να το πιέσει, πότε όχι, και να βγάλει τα καλά στοιχεία από αυτόν και να πάρει αυτά που πραγματικά μπορεί να βγάλει ο παίχτης. Κώστα, φέτος ήταν ο πιο δύσκολος πρώτος όμιλος των τελευταίων χρόνων? Νομίζω ότι και πέρυσι ήταν αρκετά δύσκολο. Mm-hmm. Νομίζω ότι και πέρυσι, απλά φέτος ήταν περισσότερα τα παιχνίδια, περισσότερες οι αγωνιστικές. Πιο πολλές ομάδες να πέφτουν. Ναι. Απλά επειδή εμείς στον πρώτο γύρο, ειδικά μετά τα πρώτα 7-8 παιχνίδια, είχαμε κάνει μια κοιλιά, δεν είχαμε μαζέψει βαθμούς. Έγινε δύσκολο, όταν τέλειωσε ο πρώτο γύρο, έγινε αρκετά δύσκολη η κατηγορία για μας. Καταφέραμε όμως στο δεύτερο γύρο να βγάλουμε αντίδραση, πήραμε πάρα πολλά παιχνίδια, μαζέψαμε βαθμούς γρήγορα. Και δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά στο τέλος. Τώρα, αν το συγκρίνουμε με άλλα χρόνια, νομίζω ότι κάθε χρονιά έχει τις δυσκολίες. Και δεν μπορώ να πω. Φέτος ήταν και μεγαλύτερος, νομίζω. Δηλαδή, ήταν περισσότερες θεματικές, αλλά ίσως πέρυσι βρεθήκαμε σε πολύ δυσκολότερη θέση. Ναι, κάποια στιγμή και καταφέραμε να σωθούμε στο τέλος. Οπότε, νομίζω είναι δύσκολη η κατηγορία και κάθε χρόνο έχει τις δυσκολίες της. Πρέπει να είσαι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έτοιμος να διεκδικήσεις όλα τα παιχνίδια, να κάνεις ουσιαστικά πρωταθλητισμό για να μπορέσεις να σώσεις την κατηγορία. Πάμε τώρα στο Γιάννη. Γιάννη, σε σχέση με τα προηγούμενα. Κάθε χρόνο η ΓΑΜΑ Εθνική νομίζω γίνεται δυσκολότερη. Φέτος ήταν και λόγω της απόστασης που μεγάλωσε ο όμιλος τόσο πολύ και οι ομάδες πέφταν πάρα πολλές. Είχαμε τον Παράζ,
Είχαμε μετά το Αγγελοχώρη που σταμάτησε, που ήταν και αυτό. Ναι, εκεί υπήρχε, η αλήθεια είναι υπήρχε, θα το πούμε και μετά. Και μια μικρή αλλίωση ουσιαστικά. Ναι, μια περίεργη. Έκοψε σε κάποιες ομάδες βαθμούς, οι οποίες δεν μπορούσαν να τους πάρουν πίσω από το πιθανό. Δεύτερο, έτσι, κάναμε 2-2 και μετά οι άλλοι πήραν τα μάτια στα χαρτιά. Νομίζω ότι η ΓΑΜΑ Εθνική ανεβαίνει η ποιότητα της ΓΑΜΑ Εθνικής τα τελευταία χρόνια, το βλέπω, καθώς κατεβαίνει η ποιότητα της ΒΙΤ Εθνικής. Ναι. Νομίζω αυτό ισχύει πάρα πολύ. Και ομάδες οι οποίες δεν βλέπουν ότι δεν θέλουν να ανεβούν στη ΒΙΤ Εθνική, πάνε στη ΓΑΜΑ Εθνική για να κάνουν πρωταθλητισμό, να πάνε στο καλύτερα μπορούν. Γι' αυτό, όπως φέτος πέσανε δύο πάει, έπεσε η Δράμα και η Βέρεια, πέσανε η κατηγορία. Δηλαδή, ήταν δύσκολο για τις δύο ομάδες. Η ομάδα, όπως είπε και ο coach, χρειάζεται να κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρονιά. Και νομίζω φέτος το κατάφερε. Νομίζω φέτος κάναμε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην ιστορία της ομάδας. Βγήκαμε πέμπτη και. Και βαθμολογικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το πέμπτη σε πρωτάθλημα 18 ομάδων δεν είναι εύκολο. Και είναι ρεκόρ, επίδοση ρεκόρ για την ομάδα. Γιατί τώρα μια τέταρτη θέση, ας πούμε, σε πρωτάθλημα 12 ομάδων δεν μπορεί να συγκριθεί με την πέμπτη σε 18. Έτσι. Σίγουρα. Παναγιώτη, σε σχέση με το περσινό. Ήταν διαφορετική κατάσταση, θα πω εγώ. Πέρυσι θα πω ότι ήταν δύο ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η Αλεξανδρούπολη και το Ορφάνι, που βαθμολογικά ήταν πολύ κάτω. Όλες οι άλλες ομάδες ήταν πολύ κοντά βαθμολογικά και μέχρι και τελευταία αγωνιστική έπρεπε να σωθεί η ομάδα. Αλλά φέτος ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια, η κούραση μεγάλη, οι τραυματισμοί, ταξίδια. Αλλά κάθε χρόνο όντως δυσκολεύεται το πρωτάθλημα. Να δούμε και πώς θα είναι και του χρόνου. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε το καθήκον μας και κάθε χρόνο να μείνουμε και να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Πάντως η φετινή χρονιά ήταν η μοναδική σε σχέση με το προηγούμενο που δεν είχαμε αυτά από τα περιβόητα μέσα να διαρθρώσει. Έτσι. Καλά, τελείωσε, ξεκίνησε. Δεν είχαμε. Εκλογές την έπαθα τώρα πέρσι. Είναι με την φετινή εννοώ. Από πέρσι με φέτος. Δεν τελείωσε. Υπάρχουν τα μπαράζ. Σα γίνω. Αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια έτσι αγκομαχούσε και η ομάδα πάλευε να σωθεί, σωζόταν, πέφτανε ομάδες και στο τέλος σωζόταν και άλλες ομάδες. Πέφτανε. Φέτος το καλό είναι ότι ξεκίνησε και τελείωσε βάση προγράμματος. Το μόνο που υπήρχε ένα ερωτηματικό ήταν οι αγώνες μπαράς. Κάποια στιγμή είπαν ότι επίσημα, δεν θα γίνει. Ανεπίσημα. Ανεπίσημα. Και είναι διαφορετικό να παίζεις έχοντας υπόψη ότι δεν θα γίνει το μπαράς, να παίζεις τα παιχνίδια, γιατί χαμηλώνει πάρα πολύ ο πύχης της σωτηρίας, έτσι, αν δεν υπήρχε το μπαράς. Τελικά ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ήταν να γίνει 12 Μαΐου, αλλά δεν έγινε και νομίζω ότι δεν θα γίνει εν τέλει. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση. Αυτό το κέρδισε η ομάδα. Εδώ έχουμε και ένα σχόλιο. Τον Κλέαρχο που λέει συγχαρητήρια, παιδιά. Σας δίνω τα συγχαρητήριά του. Και στον Κλέαρχο βέβαια συγχαρητήρια. Και αυτό είναι κομμάτι έτσι κι αλλιώς της ομάδας. Υπήρχε φέτος όμως. Γιατί είναι αυτό που λες. Δηλαδή η αλήθεια είναι αυτό το μπαράζ λίγο τον μπέρδεψε τον όμιλο. Υπό την έννοια ότι εκεί μπορούσες να πεις ότι με το 40 εισαγωγικά ή το 50 αρχίζω να νιώθω άνετος γιατί δεν μπορεί παράδειγμα η Δράμα να φτάσει μέχρι εκεί, αλλά ξαφνικά έχεις στο μυαλό σου ότι ναι η Δράμα δεν μπορεί αλλά μπορεί να φτάσει στον Παράζ. Αν μπέρδεψε, άγχωσε ενδεχομένως στις ομάδες. Κάποια στιγμή ναι, γιατί θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει Παράζ γιατί θέλουμε 45 βαθμούς, 46. Κάποια στιγμή θα γίνει τελικά. Οπότε βρες άφηδεκα. Εντάξει, οπότε μετά κατευθείαν δυσκόλεψαν τα πράγματα και υπήρχε ένα άγχος σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή κάναμε, νομίζω ότι η νίκη που κάναμε μέσα στη Μηχανιώνα ήταν πολύ, η πιο σημαντική από τα τελευταία παιχνίδια, πιστεύω. Και μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να μην κινδυνέψουμε όσον αφορά τον Παράζ, όχι την απευθεία σωτηρία. Ποιο ήταν, παιδιά, για εσάς το πιο... το σημείο καμπής ουσιαστικά που θεωρείτε στο πρωτάθλημα, ναι. Δηλαδή το μάτς το οποίο σας έχει μείνει χαραγμένο και θεωρείτε ότι είναι το μάτς και της χρονιάς στο τέλος για την ομάδα, γιατί σε εκείνο το μάτς είπατε ότι τέλος. Ναι, νομίζω είναι το παιχνίδι που λέει ο κότς με τη Μηχανιώνα. Ήταν το παιχνίδι που μας έκανε να μην έχουμε τόσο άγχος, αλλά γενικά νομίζω ήταν οι 7-8 σερί νίκες που κάναμε στην αρχή του δευτέρου γύρου. Βοήθησαν πάρα πολύ για την ομάδα και ψυχολογικά και παικτικά. Να βρει το δρόμο της, καθώς είχαμε κάνει ένα μέτριο πρώτο γύρο για τα δεδομένα της ομάδας.
Μέτριο από πλευρά συγκομιδή, γιατί ναι. Η ομάδα προσπαθούσε να παίξει. Ναι, ναι, είναι απλά λόγω συγκομιδή, λόγω βαθμολογική κατάσταση εκείνη την χρονική στιγμή. Νομίζω τα 7-8 παιχνίδια που κάναμε σε ρί εκεί πέρα βοήθησε την ομάδα πάρα πολύ ώστε να καταφέρει το στόχο της. Και νομίζω σημείο καμπής και για τον Παναγιώτη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ναι, δεν τον είχα στον πρώτο γύρο, ξέχασα. Πέρσι, όταν ήρθε στην πρώτη σεζόν, ο κόουτς μας έλεγε και το πίστευε πάρα πολύ. Και όντως την πρώτη χρονιά είναι εντυπωσιακή. Η αλήθεια είναι στο πρώτο μισό δεν ήταν αγνώριστος ο Παναγιώτης, αλλά στο δεύτερο μισό είδαμε ξανά τον Παναγιώτη που απολαύσαμε και την περσινή σεζόν και νομίζω ότι ήταν και ένα σημείο καμπής και για σένα, Παναγιώτη. Έτσι, ότι άρχισες να παίρνεις και ψυχολογικά, δηλαδή άρχισαν να έρχονται και τα γκολ πιο εύκολα. Και φέτος νομίζω είσαι από τους πρώτους σκόρερ της ομάδας ούτως ή άλλως. Οπότε αλλάζει τουλάχιστον όπως τελείωσε η σεζόν. Ναι, σίγουρα για μένα παίζει καθοριστικό ρόλο. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τα προβλήματά του και περνάει τις φάσεις του. Κατάφερα να το ξεπεράσω. Ήρθε ο νέος χρόνος και ξεκίνησα πολύ καλά, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι και όλα σκόραρα, αν δεν κάνω λάθος. Και ήρθαν κάποια σερή παιχνίδια στα οποία σκόραρα, βρήκα ψυχολογία και έπρεπε να ήμουν αυτός που έπρεπε να ήμουν για να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται και να πετύχει τους στόχους της. Έτσι. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Γιάννη, ναι, όντως αυτοί οι 7-8 παιχνίδια σε ρί ήταν νομίζω τα πιο καθαριστικά γιατί παίζαμε διαφορετικό αέρα. Ουσιαστικά η ομάδα είχε φτάσει σε ένα σημείο. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, λέει ο Γιώργος. Το ευχαριστώ του Γιώργου του ψέματα. Κούτς, όντως εκείνο το σημείο, υπό την έννοια ότι κάποια στιγμή είχατε ξεχάσει τι σημαίνει ήττα, έτσι. Δηλαδή η ομάδα έκανε τρεις μήνες, ουσιαστικά δύο συγγεμάτους μήνες, που ήταν όχι απλά αίτητη, αλλά από νίκη σε νίκη, από νίκη σε νίκη. Δηλαδή αν εξαιρέσεις και τις σοπαλίες, εντάξει, τις τρεις συνεχόμενες, αλλά οι οποίες όμως ήταν απέναντι σε ομάδες που ήταν επίσης ανταγωνιστικές και ήρθαν ισοπαλιά για διάφορες συγκυρίες, έτσι. Σε κάποια από αυτά η ομάδα ήταν και πολύ ανώτερη από τον αντίπαλο και θα μπορούσε να κερδίσει και τη Χανιώτη και την Οριστιάδα, αν θα μπορούσε να τις κερδίσει με την βάση την εικόνα της. Αλλά ήταν σε ένα σημείο που. Λες και πατήθηκε ένα κουμπί και άλλαξε όλη η εικόνα του Άρη Αβάτου εκείνα τα πρώτα μάτς του Γενάρη. Ναι, καταρχάς πιστεύω ότι η ομάδα στα πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έπαιξε πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο. Δημιουργούσε πάρα πολλές φάσεις στα παιχνίδια σε σχέση με αυτά που τα κερδίζαμε μετά. Απλά δεν ξέρω για κάποιους λόγους, είτε δεχόμασταν γκολ με την πρώτη φάση που έκανε ο αντίπαλος, είτε δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις δικές μας ευκαιρίες. Δεν πήραμε κάποια παιχνίδια. Είτε ήρθαν ισοπαλίες είτε τα χάσαμε. Ενώ ήμασταν πολύ καλύτεροι του αντιπάλου. Κάποια στιγμή μετά με την αλλαγή του χρόνου το 2024 και με κάποιες προσθήκες που γίνανε από κάποια παιδιά, η ομάδα έγινε νομίζω πιο σκληρή, πιο ουσιαστική. Έτσι, δεχόμασταν πολύ δύσκολα γκολ. Καταφέρναμε στις 4-5 φάσεις που κάναμε να σκοράρουμε και με ένα γκολ ακόμη, γιατί πολλά παιχνίδια πήραμε και με ένα 0. Αλλά νομίζω γίναμε πιο σκληροί και πιο ουσιαστικοί σαν ομάδα σε σχέση με αυτό που είχαμε στον πρώτο γύρο. Ίσως να μην είχαμε το θέαμα που είχαμε στην αρχή, αλλά μπορούσαμε και κερδίζαμε τα μάτς, ειδικά τα μάτς τα εκτός έδρας. Ναι, γιατί αυτό που λες εσύ, 100% να πούμε ότι πέρα από το κομμάτι το πόσο σοβαρή, πόσο διαφορετική, θετική, πιο θελκτική ουσιαστικά η ομάδα στον πρώτο γύρο, έχασε πάρα πολλά μάτς ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Και αυτό και από... θα έπρεπε να τα είχαμε καθαρίσει νωρίτερα. Ακριβώς. Δηλαδή και με αντιπάλους που ουσιαστικά με μία φάση κατάφεραν και φεύγανε με αποτέλεσμα, με ισοπαλίες ή ακόμα και με. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα το παιχνίδι πιο συγκεκριμένο. Γίνανε παιχνίδια με την Κριστόνη. Γίνανε ανατροπή ουσιαστικά με δύο φάσεις, ναι, που ο αντίπαλος βάζει γκολ από το πουθενά. Και με τη θέρμη. Ναι, με τις θέρμες. Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο τα κακά και οι άσχημες εμφανίσεις και τα άσχημα αποτέλεσμα ήταν με τον Παθρακικό σε εμάς και ένα μάτς στην Ευκαρπία. Δηλαδή ουσιαστικά. Στην Ευκαρπία είναι και το μόνο μάτς που χάσαμε εκτός έδρας. Κυρίως Μιγέννη, τα συγχαρητήρια του παπά και από τον Δημήτρη Λιοντσάκο, τα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δεν θα κάνω το κακό σχόλιο για το ποδόσφαιρο της Καβάλας που ούτε φέτος θα βγάλει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν πειράζει. Δεν θα βγάλει. Λοιπόν, η φετινή χρονιά ήταν παράξενα από πολλές απόψεις. Είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης υπό την έννοια ότι μεγάλο το πρωτάθλημα φυσικά και όλα, ναι, αλλά ήταν και παράξενο υπό την έννοια ότι πέρα από κάποια πικρόχολα σχόλια σε διάφορα γήπεδα, αυτό το περιβόητο με τα χωριά, ξέρεις, το κλασικό, το έχει ζήσει. Εντάξει, αυτό. Το ζήσει, ειδικά σε ομάδες εισαγωγικά πόλεων και αυτά.
ήταν ένα παράξενο πρωτάθλημα υπό την έννοια ότι έχει μια καβάλα που η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι είναι πολύ μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Ένα πιο δυνατό Νέστο που θύμιζε πολύ ΠΑΕ Ξάνθη, πέρα από την παρουσία του Νίκο και με πολλά παιδιά που ουσιαστικά ήταν στην ΠΑΕ και πολύ έντονο ξανθιώτικο χρώμα ούτως ή άλλως. Ένα μπαθρακικό πιο δυνατό σε σχέση με πέρσι, έτσι, και με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές φέτος και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά και κάτω ομάδες που παράδειγμα δεν ήταν στο δικό μας όμως, όπως η Χανιώτη, που ήταν μια ομάδα που πέρσι στο δικό της όμιλο έκανε πρωταθλητισμό. Ναι, δεύτερη νομίζω. Ακριβώς, έκανε πρωταθλητισμό και ήταν μια ομάδα με πολύ μεγάλο budget, έτσι. Και παρόλα αυτά η ομάδα ουσιαστικά τελειώνει σχεδόν μαζί στη βαθμολογία, με χαοτική απόσταση budget, έτσι να τα λέμε. Ένα θερμαϊκό που στα πρώτα του μάτς επίσης θύμιζε ΠΑΕ με την παρουσία τριών πρώην ποδοσφαιριστών του ΑΟΚ, του Παπάζογλου, εντάξει δεν έπαιξε πολύ φέτος ο Αθένας, αλλά του Παπαστεριανού, του Γκαργαλατζίδη που έκανε και τη διαφορά νομίζω, αν δεν υπήρχε ο Αλέξανδρος. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Θέρμη δύσκολα θα έμενε κατηγορία χωρίς τον Αλέξανδρο, αλλά και με ομάδες πόλεων. Δηλαδή, εντάξει, το Παράλληλο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση δική του, έτσι, που τα τελευταία χρόνια κάνει πρωταθλητισμό. Φέτος δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο βέβαια, αλλά είναι μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια πρωτάθλημα πήρε, βγήκε δεύτερη, βγήκε ξανά δεύτερη. Αλλά υπήρχαν και δύο ομάδες, όπως η Βέρεια και η Δόξα Δράμας, που εντάξει, η Βέρεια είναι η διάζουσα περίπτωση, γιατί θύμισε πολύ τον περσινό Νέστο, προερχόμενη από μια περίεργη κατάσταση διοικητική στο σύλλογο. Και άργησε ουσιαστικά να μπει στο πρωτάθλημα. Ευτυχώς θα πω εγώ για τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά και μια Δόξα Δράμας, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια κάθε χρόνο παλεύει να σωθεί, αλλά κάθε χρόνο κάπως έβρισκε τον τρόπο, κάποιους τρόπους τέλος πάντων, να σωθεί. Αυτό το πόσο ουσιαστικά μπέρδευε το κομμάτι της μάχης. Γιατί είδαμε παράδειγμα και η Οριστιάδα που ήρθε νεοφώτιστη και μια ομάδα που παράδειγμα σε κάθε αγώνα της στο γήπεδο της περίπου 1000 οπαδούς το λιγότερο. Έτσι, δηλαδή, γιατί διψούσε και εκεί ο κόσμος να ξαναδεί ομάδα σε υψηλή κατηγορία. Πόσο αυτό μπέρδεψε λίγο ή ζόρισε τον όμιλο, γιατί βγάζοντας το χαρτί και το στυλό στην αρχή της χρονιάς Κώστα, έβλεπες πολλές ομάδες που έλεγες θα είναι δύσκολες και από πλευράς ονόματος, αλλά και ομάδες που έμπειρες, ας πούμε, και Μηχανιών είναι μια έμπειρη ομάδα της κατηγορίας, yeah, που είναι και το Άβατο, έτσι. Και υπήρχαν κάποιες νεοφώτιστες που ερχόντουσαν με φόρα, ας πούμε. Καταρχάς, αν βγάλεις το καλοκαίρι το στυλό και το μολύβι, το Άβατο είναι πεσμένο κάθε καλοκαίρι. Με βάση τις ομάδες, τα ονόματα είναι. Αυτό γίνεται αν το σκεφτείς. Βλέψε, έχω πολύ κοινό, το βλέψε. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τη Βέρεια, νομίζω ότι η Βέρεια έχασε ένα ολόκληρο γύρο. Δεν θα μπορούσε να σωθεί μετά, παρόλο που ενισχύθηκε. Ενώ στο δεύτερο γύρο πήρε αρκετούς ντόπιους βέβαια ποδοσφαιριστές, αλλά ποδοσφαιριστές που είχαν παίξει μεγάλες κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι θα προλάβαινε να σωθεί. Εκεί έντονο χρώμα ΟΚΣ. Ναι. Στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα προλάβαινε να σωθεί. Το έκανε αργά, ενισχύθηκε αργά και δεν θα μπορούσε να σωθεί. Δηλαδή η ομάδα της στο δεύτερο γύρο ήταν αξιόλογη, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι στον πρώτο γύρο, αλλά ήταν πολύ πίσω. Mm-hmm. Έτσι. Θα έπρεπε να πάρει σχεδόν όλα τα παιχνίδια, δεν μπορούσε. Και να χάνει και άλλη. Η Δόξα Δράμας, τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια που παίξαμε μεταξύ μας, δεν ήταν ομάδα για να πέσει. Έτσι, δεν ήταν ομάδα για να πέσει. Ήταν, πιστεύω, πιο δυνατή από τις ομάδες που τελικά υποβιβάστηκαν ή κάποιες που τελικά σώθηκαν. Δεν ξέρω στα άλλα παιχνίδια γιατί δεν μπόρεσε να πάρει βαθμούς, ειδικά εκτός έδρας. Δόξα, εκτός έδρας έχασε με αρκετές ομάδες. Μπόρεσε να πάρει, νομίζω, ένα-δύο μάτς πήρε και αυτά στο τέλος. Έχασε πολύ, δηλαδή έχασε στην Βαλόνα που υποβιβάστηκε. Ναι. Τον Πετινό θα ήρθε. Έχασε πάλι κάποια παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που ήταν υποβιβασμένες, που ήταν κυκλωμένα για να τα πάρει. Αλλιώς δεν είχε τύχη για να σωθεί. Τώρα κάποιες άλλες ομάδες σίγουρα υπάρχουν ομάδες που πέσαν τελικά και δώσαν περισσότερα χρήματα από εμάς ή από κάποιους άλλους. Δεν κάνει αυτό η δυσοτηρία το να πληρώσει κάποιους παίκτες. Νομίζω όλη η δουλειά που πρέπει να κάνεις, να έχεις μια ομάδα καλή, αυτό μπορεί μόνο να σε κρατήσει την κατηγορία. Συν βέβαια πολλά άλλα, δηλαδή και τύχη, συγκυρίες, πολλά. Εντάξει, το έχουμε πει, είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία. Υπήρχαν απλά φέτος στην κατηγορία πολλές ιστορικές ομάδες. Mm. Ήταν η Καβάλα που ανέβηκε, ήταν η Δράμα που και η Βέρεια που πέσανε και κάποιες άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Μηχανιώνα, όπως ο Νέστος, ξέρω που είναι χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες, πολύ έμπειρες.
Πιστεύω ότι ο Νέστος είναι στο ίδιο επίπεδο με την Καβάλα. Ίσως και νομίζω ότι αν ήταν σε κάποιο άλλο όμιλο θα ήταν πρώτος, ειδικά στο δεύτερο όμιλο. Ο Πανθρακικός ειδικά στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ δυνατός. Έχει μια ομάδα που πιθανόν του χρόνου να πρωταγωνιστήσει και ο Νέστος. Δεν ξέρω πώς θα δημιουργηθεί το ρόστερ και τι θα κάνουν τελικά, αλλά είναι δύο ομάδες που αν ήταν σε άλλον όμιλο, νομίζω ότι θα πρωταγωνιστούσαν. Πρωταγωνίστησαν γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πρώτες. Και υπήρχε ένα γκρουπ που ξεκινάει από Χανιώτη και φτάνει μέχρι αυτές τις ομάδες που υποβιβάστηκαν, που πάλευαν μέχρι τέλος, μέχρι και 2-3 μάτς πριν τελειώσει το πρωτάθλημα για τη σωτηρία. Δηλαδή, τρεις ομάδες ξεχώρισαν και οι υπόλοιποι όλοι, γιατί ακόμα και η Χανιώτη που βγήκε τέταρτη και εμείς που βγήκαμε. Ήταν για μεγάλο διάστημα και αυτή κάπου στη μέση. Νομίζω μέχρι τρία μάτς πριν το φινάλε, μαθηματικά δεν είχαν σωθεί. Έτσι, αυτό το κομμάτι που είπαμε, αυτό το κομμάτι του Μπαράς λίγο το είχε μπερδέψει τον όμιλο, γιατί αναγκαστικά έφτασε πάρα πολύ ψηλά, έτσι, με την πίεση του κομματιού του Μπαράς. Γιάννη, ποιες είναι οι ομάδες που θα χαρακτήριζες σαν ποδοσφαιριστής και έχοντας στη σχετική κατηγορία ευχάριστες εκπλήξεις που ήταν καλύτερες από αυτό που περίμενες, και ποιες, αν ή ποια, ήταν δυσάρεστη έκπληξη για σας? Αυτό που είπε ο Κότς, νομίζω το πρωτάθλημα φέτος ήταν ένα πρωτάθλημα έτσι πως διαμορφώθηκε προς το τέλος τριών ταχυτήτων. Δηλαδή ήταν οι τρεις πρώτοι, Καβάλα, ο Νέστος και ο Πανθρακικός που ξεχώρισαν. Εμείς το Παραλίμνη, Χανιώτη και όλοι αυτοί που ήμασταν κοντά και στην τελική βαθμολογία, και ήταν κάποιες ομάδες όπως η Βαρβάρα, η Μαρίνα. Ουσιαστικά από τον Πετεινό και κάτω. Δυστυχώς και ο Πετεινός. Ναι. Ήταν ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν να προσπαθήσουν να σωθούν. Φέτος ήταν μια περίεργη έκπληξη στο Παραλίμνη, το οποίο πέρσι είχε πάει μέχρι τους 8 του κυπέλου, είχε βγει τρίτο, και φέτος μέχρι τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές πάλευε για τη σωτηρία του. Δεν ξέραμε κάποιες ομάδες όπως τη Χανιώτη, όπως τις άλλες ομάδες από τον άλλο τον όμιλο, που ήρθαν φέτος και δείξαν ότι είναι αρκετά δυνατές. Δεν μου έκανε εντύπωση κάποια ομάδα, να σου πω την αλήθεια. Όλες οι ομάδες, όπως είπες και εσύ, βγάζεις τον μπλοκάκι το καλοκαίρι και ψάχνεις. Όλες οι ομάδες σίγουρα είχαν εμάς τον μπλοκάκι τους ότι θα είμαστε μέσα στις 7. Αυτό δεν λόγω ονόματος νομίζω περισσότερο, γιατί αν βάλεις κάτω κάποιος ουσιαστικά και πει ότι μια ομάδα είναι 7-4 χρόνια στη γάμα εθνική, είναι οξύμορο να πεις ότι αυτή η ομάδα που θα βρεις τρόπο να την κατεβάσεις. Γιατί από πλευράς εμπειρίας, το Άβατο, το Παραλίμνη, εντάξει, τώρα τους θεσσαλικά τα brand name, ονόματα της κατηγορίας, δεν τα βάζουμε τους τρεις πρώτους, αυτό που ανέφερε, που δεν έχουν όμως τόσα χρόνια παραστάσεις, όσο συνεχόμενο, το Άβατο έχει καταφέρει σπάνιο, δεν είναι συνήθες αυτό που έχει καταφέρει το Άβατο. Το Άβατο και το Παραλίμνη είναι μόνο που εμένα μου έχουν στο μυαλό, που είναι τόσα χρόνια σερή σε αυτή την κατηγορία. Πάνω, αγωνιστικά σε σχέση με την περσίνη χρονιά, με αυτό που περίμενες και με αυτό που έβλεπες στο γήπεδο, υπήρχε κάποια ομάδα που να σε εξέπληξε ευχάριστα, και αν υπήρχε και αντίστοιχα μια ομάδα που να σε εξέπληξε δυσάρεστα? Η Χανιώτη όμως δεν την ξέραμε, η οποία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στα δύο παιχνίδια. Το Παραλίμνη, ναι, εντάξει, ότι περιμέναμε ένα Παραλίμνη σαν το περσινό, το οποίο τερμάτισε τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Και η δόξα δράμας με εξέπληξε πάρα πολύ, γιατί κάναμε ένα φιλικό νομίζω το καλοκαίρι και είχαμε τηθεί και μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα της, δηλαδή χάσαμε 3-0 αν δεν κάνω λάθος. Και περίμενα ότι θα κάνει μια καλή χρονιά, αλλά μας δυσκόλεψε και στα δύο τα παιχνίδια, και εδώ μέσα και εκεί στο πρωτάθλημα, και έπεσε σχετικά εύκολα. 2-3 αγωνιστικές πριν ήταν πεσμένη. Εγώ θα συναντιστρέψω κάπως την ερώτηση, Κώστα. Κοινότυπη ερώτηση, κλεισέ, αλλά λέει αλήθεια η βαθμολογία στο τέλος της ημέρας? Δηλαδή, ήταν η Καβάλα καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, το πήρε με 16 βαθμούς διαφορά βέβαια, αλλά και πέσαν αυτοί που ουσιαστικά έπρεπε να πέσουν βάσει αγωνιστικής εικόνας? Νομίζω, ναι. Έχω μια τέτοια για τη δόξα δράμας. Στα παιχνίδια με εμάς. Έχω την εικόνα από τα παιχνίδια τα δικά μας, γιατί σε κάποια δόξα ήταν πολύ κακή. Δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι, ειδικά εκτός έδρας, κάτι λέει. Δεν μπορεί πάντα να αντιφταίει ο διαιτητής ή ξέρω εγώ η κακή απόδοση κτλ. Τώρα, όσον αφορά την κορυφή, νομίζω ότι η διαφορά Καβάλας και Χρυσούπολης δεν ήταν αυτή.
Θεωρώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο αυτές οι ομάδες. Εντάξει. Καβάλα πήρε μια διαφορά από νωρίς και την κράτησε. Έτσι. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η βαθμολογία δείχνει αυτό που ήταν όντως. Πώς είναι το συνέστημα για εσάς τους δύο, κύριος, αυτό το ερώτημα που δείχνει και το κομμάτι του παρελθόντος και του αντιπάλου σας στον τελικό του κυπέλλου, δηλαδή το ΑΟΚ, ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά στον πρώτο όμιλο, με όποιον και να έπαιζε το Άββατο, έβλεπες παιδιά που τα έζησες, αρκετά παιδιά από αυτά, Κώστα. Λίγα παιδιά βέβαια τη αντρική ομάδα, είπαμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο Νέστος και ο Θερμαϊκός είχαν μόνο τέτοιου είδους παιδιά. Που και πάλι τον Αλέξανδρο τον είχε ζήσει, γιατί ερχόταν στα Κάπα για να παίξει. Αλλά ποια ήταν τα συνέστημα, δηλαδή πηγαίνοντα παντού, ουσιαστικά έβλεπε παιδιά που έχουν περάσει και από τα χέρια σου και έχουν υπάρξει και συμπέρασμα. Όλα αυτά τα χρόνια από τι ακαδημίε του ΕΟΚΣ έχουν περάσει εκατοντάδε παιδιά. Έτσι. Τα ταλέντα, τα καλύτερα ταλέντα, ειδικά τα πρώτα χρόνια της Βορείου Ελλάδας έρχονταν να περνούσαν από την Ξάνθη. Αν και αν δεν παίζαν ακόμη, έστω και δοκιμαστικά, έτσι. Νομίζω τα τελευταία 5-6 χρόνια, μάλλον ίσως περισσότερα πηγαίνει, τα μαζεύει ο ΠΑΟΚ πλέον ή ο Ολυμπιακός ή οι μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι παλιότερα, πριν 10-15 χρόνια, η Ξάνθη ήταν πόλος έλξης, νομίζω, ίσως και το νούμερο ένα στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, οπότε ήταν λογικό όλα αυτά τα παιδιά να έχουν περάσει από τις ακαδημίες και να τα γνωρίζω. Γιάννη, να πούμε κιόλας ότι έχετε τα συγχαρητήρια βέβαια από την Έλενα και από τον Πέρι Σοφούλη, για τα συγχαρητήρια σε όλους σας. Εντάξει, νομίζω ότι πολλά παιδιά τα οποία τα ήξερε, ήσασταν και δωμάτιο με κάποια από αυτά ή παίζατε πολλά χρόνια μαζί. Ξαφνικά, όπου σε όποιο επίπεδο πα, και ένα αντίπαλο. Νομίζω ότι δείχνει την ποιότητα που είχε, που είχαν τα υποδομή τη ομάδα τότε. Το ότι ακόμα παιδιά παίζουν σε ανταγωνιστικές κατηγορίες και σε πιο ψηλές κατηγορίες, δείχνει την ποιότητα που υπήρχε τόσα χρόνια στην ομάδα. Και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο που και καλά κάνει και το αναφέρει. Υπό την έννοια, η αλήθεια είναι ότι coach τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλά παιδιά να μπαίνουν σε μια λογική να γίνονται, πώς να το πω, να μην ακουστεί κάπως, να είναι βετεράνοι από πολύ μικρή ηλικία. Και πολλά παιδιά που τα είχαμε ζήσει και στα τμήματα υποδομής, που δεν ξέρω, χάθηκε η όρεξη, χάθηκε το ενδιαφέρον και ουσιαστικά από πολύ μικρή δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να παίξουν πουθενά. Έτσι, δηλαδή προτιμά να μην παίξουν πουθενά παρά να είναι οπουδήποτε. Υπάρχει ένα λάθος που δημιουργείται ίσως και από το οικογενειακό περιβάλλον, ίσως, δεν ξέρω, κάποια παιδιά πιστεύουν ότι στα 17-18 αν δεν έχουν γίνει επαγγελματίες ή δεν έχουν πάει σε μια ομάδα που πιστεύουν ότι αυτή είναι η ομάδα που θέλουν να πάνε, ότι έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι ο αθλητισμός και φυσικά να προκύψει να πάνε κάπου να γίνουν επαγγελματίες, να κάνουν καριέρα κτλ. Έρχεται, νομίζω, σίγουρα ένας ο στόχος που πρώτος πρέπει να έχουν. Αλλά αν δεν μπορέσουν να το καταφέρουν αυτό το στόχο, δεν σημαίνει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο εκεί και ο αθλητισμός. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άθλημα κάνεις φιλίες. Έτσι, το σημαντικότερο και κερδίζεις πολλά άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει, αν δεν γίνεις επαγγελματίας, ότι είσαι αποτυχημένος. Πολλά παιδιά πιστεύουν αυτό το πράγμα. Και ίσως και απογοητεύονται πολύ νωρίς, γιατί ακόμη και αν δεν έχεις γίνει επαγγελματίας στα 17, 18, 20, μπορεί να γίνεις στα 25. Δεν σημαίνει ότι. Και είναι και πολύ βαρύ να κουβαλάει ένα πιτσιρικά σε αυτήν την περίπτωση και τον όρο αποτυχία πάνω του. Έτσι, δηλαδή. Όταν αισθάνονται αποτυχημένοι στα 17, στα 16, στα 18, γιατί δεν κάνανε επαγγελματικό συμβόλαιο ή γιατί δεν τους πήρε η τάδε ομάδα ή η άλλη ομάδα, νομίζω ότι εκεί χάνουν κάπου το παιχνίδι, απογοητεύονται και σταματάνε. Αυτό είναι το λάθος. Δεν ξέρω αν. Εγώ το ρίχνω περισσότερο στο οικογενειακό περιβάλλον γιατί έχουν απαιτήσει οι γονείς. Πολλές φορές λειτουργούν λάθος. Κάποιοι μάνατζερ τους μπερδεύουν ίσως. Αλλά νομίζω είναι λάθος αυτό. Έτσι, γιατί νομίζω είναι και πάρα πολλά τα παραδείγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ψηλότερο επίπεδο. Παιδιά που μπορεί θεωρητικά σε νεαρή ηλικία να μην τους δόθηκε ευκαιρία, με τα γενέστρα και με το πείσμα που έβγαναν ήδη στο γήπεδο, να πάρουν την ευκαιρία που είναι να πάρουν. Έτσι. Γιατί αυτό που λες πολύ σωστά και είναι πολύ κακό να μπαίνουν σε αυτή τη λογική τα παιδιά. Σε τόσο νεαρή ηλικία να θεωρούν σε εισαγωγικά τον εαυτό του αποτυχημένο επειδή δεν υπάρχει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Που για να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, σαφέστατα
βλέπουν κάτι θετικό στο ταλέντο, αλλά που αφήσουν και συγκυρία. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν υπογράψει. Έχει να κάνει και με τη συγκυρία. Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή η ομάδα να χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο. Ή στη δική σου θέση να έχει παιδιά πολλά. Δηλαδή, και έχουμε δει και πάρα πολλά παιδιά που θεωρητικά ανεβαίνουν με την προσδοκία σε μεγάλες παιδιά, δηλαδή Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, με πυρβραχιόνια κτλ. Αυτό θα έλεγα. Ότι και πολλά παιδιά που μικροί υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια δεν είχαν την εξέλιξη που περίμεναν οι ίδιοι. Και αυτό πάλι είναι ένα... Δηλαδή κάποιοι έχουν πάλι απογοητευτεί και έχουν σταματήσει ουσιαστικά, ενώ ήταν μεγάλα ταλέντα. Είστε σε χαρητήρια και τις ευχές και σε όλους, αλλά και την καλησπέρα και σε όλους στην ομάδα του Αβάτου και την για την παραμονή και το κύπελο και τα χαιρετίσματα βέβαια από το Βέλγιο, από τον Γιώργο του Σουπιάδη. Ευχαριστούμε. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και χαίρομαι γιατί είναι και δίπλα στους δύο παιδιά που ουσιαστικά ζήσανε με τον ένα με τον άλλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το τμήμα των υποδομής, αυτό το κομμάτι της χαράς οι δύο γιατί υπέγραψαν επαγγελματικό, τη στεναχώρια σε διάφορους φίλους τους που μπορεί να μην πήραν αυτή την ευκαιρία που εγώ συμφωνώ 100% με αυτό που λέει και ο coach, ότι μόνο ο λόγος απογοήτευσης δεν είναι. Δηλαδή, το ότι δεν έγινε επαγγελματίας σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι ήρθε και το τέλος του κόσμου. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και υπάρχουν ένα σωρό ομάδες και ένα σωρό δυνατότητες πλέον. Στο 2024 πλέον βλέπεις η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ πιο εύκολος. Βέβαια, όχι έτσι όπως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Δηλαδή, και μόνο νομίζω αυτό που είπε πολύ σωστά πριν ο Γιάννης, ότι βλέπουμε πλέον ποδοσφαιριστές να λένε ότι προτιμώ να πάω να παίξω στη Γάμα Εθνική από να παίξω στη Β' Εθνική. Ναι, που είναι επαγγελματική, νομίζω ότι πάρα πολλά. Είναι επαγγελματική, αλλά το θέμα είναι πόσο αξιόπιστες είναι οι ομάδες πλέον. Ναι. Εδώ πήρε θέση ο Πάρης βέβαια, αλλά... Πάρης. Ο Κοτόπουλος. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό που λες με τα επαγγελματικά, νομίζω ότι υπάρχει και δεν είναι μόνο το θέμα των παιδιών, είναι και το θέμα γενικά του οικοδομήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και στην Αλφα Εθνική υπάρχουν οι τέσσερις μεγάλοι, οι πέντε, και υπάρχουν κάτι ομάδες επαρχιακές, οι οποίες οι μισές βγαίνουν με το ζόρι από τη Β' Εθνική. Μην λέμε ότι βγαίνουν αναγκαστικά, πρέπει να βγουν. Που δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν νέα παιδιά να παίξουν και αυτό. Η Β' Εθνική πια δεν είναι όπως παλιά. Και υπάρχει θέμα. Και σε αλήθεια. Πριν πω το όνομα του παίχτη, που το γράφει αυτό, δεν ξέρω αν θα το καταλάβει κατευθείαν. Λέει συγχαρητήρια σε όλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο coach, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μου άλλαξε θέση και με έκανε να πετύχω. Κατάλαβα. Την καλησπέρα μας βέβαια και στο φίλο μας τον Οκάν, τον Χατζηδεζόγλου. Να βγάλουμε είδηση, αν και δεν νομίζω να είναι είδηση. Είναι όχι κοινό μυστικό, όχι. Είναι κοινό μυστικό, είναι το επόμενο απόλυτο βήμα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Αν έχει υπάρξει ανανέωση, αν και τη νέα χρονιά θα είναι στον πάγκο της ομάδας. Ο Κώστας Βενδρελής. Τον πρόεδρο πρώτα. Τώρα ψάχνει ο Πάρης. Ψάχνει μάγερ προπονητή, είναι δύσκολο. Να μας δίνει την είδηση ο Πάρης. Της ανανέωσης αν είναι. Νομίζω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει έτσι και με τον Χρήστο τον Κράνα και με τη διοίκηση. Το χτίσιμο της νέας χρονιάς του Άρη Αβάτου σε ένα επίσης δυνατό πρωτάθλημα. Σε ένα πρωτάθλημα παράξενο γιατί πολλά ακούγονται. Πάλι αρχίζουμε. Αλλάζει η ΕΠΟ και αρχίζουν ξανά οι κουβέντες για τις ομάδες. Πόσες ομάδες θα έχει, ναι. Πότε θα ξεκινήσει. Τι ακριβώς πρωτάθλημα θα είναι και αν σε πόσα χρόνια πάλι θα αλλάξει η δομή του. Και τι διαφορετικό να περιμένουμε. Αν και είναι νωρίς βέβαια, ακόμα μόλις τώρα ουσιαστικά το ολοκληρώθηκε η αγωνιστική σεζόν. Για εσάς με τον τελικό του κυπέλου από τον Άρη Αβάτου της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νομίζω ότι... Πάλι θα κινηθούμε στο ίδιο, με την ίδια λογική, δηλαδή με νεαρά παιδιά, με παιδιά που έχουν διάθεση πάνω απ' όλα. Δεν σημαίνει, μακάρι να έχουν διάθεση και στα 30 και στα 35 είναι ευπρόσδεκτη στην ομάδα, αλλά το πρώτο που θέλουμε είναι με παιδιά που διψάνε να παίξουν ποδόσφαιρο και έχουν διάθεση. Έτσι. Σε αυτή τη λογική θα κινηθούμε. Εντάξει, και τα άλλα όλα νομίζω πάνω κάτω είναι γνωστά. Πριν κάνω την ίδια ερώτηση και εδώ στους δύο παιχνιδοσφαιριστές μας. Να πούμε και με παράληψη και δική μου είναι αυτή πιο πολύ, ότι σημαντικό κομμάτι βέβαια σε όλη αυτή την πορεία της ομάδας έπαιξε και το team σου, έτσι, και ο Χρήστος ο Γκρανάς ο γενικός αρχηγός και η βοηθή σου, ο Γιώργος ο Καζάκος ο γυμναστής και ο Νίκος ο Γεμενίδης ο προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που ξεχνάμε. Σαν τεχνικό επιτελείο αυτοί είμαστε. Υπάρχει και ο φροντιστής ο Μόσχος
Ο Γαϊδαζής που παρέχει τα πάντα στα παιδιά. Εντάξει, μιλάμε για σενάριο. Όχι, σενάριο άνθρωπος. Αυτός είναι σενάριο. Και φυσικά μετά η δείξη. Τώρα στους δύο, μπορεί να είναι η ίδια ερώτηση. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή είστε και οι δύο πολύ νεαρά παιδιά, με όλο το μέλλον μπροστά σας, και σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και με τον Κότσο, ότι σίγουρα για την ομάδα θα είναι το ιδανικό σενάριο να είστε κομμάτι της και τη νέα αγωνιστική χρονιά πλέον πιο έμπειρη και πιο ορεξάτη για μεγαλύτερα πράγματα και με την παρουσία του κυπέλου. Αλλά φαντάζομαι ότι και στους δύο πάντα υπάρχει στο πίσω μυαλό, μέρος του μυαλού, έτσι, γιατί όχι, αν έρθει με το καλό βέβαια και το κάτι παραπάνω. Βέβαια, πάνω εσύ και το κομμάτι των σπουδών, έτσι, παράλληλα, δηλαδή, δύσκολο είναι, αλλά... Ναι, προτεραιότητα έχει εμένα οι σπουδές μου, πάνω απ' όλα. Η αλήθεια είναι πως... Το βλέπω ο Μπάστορα για αυτό τα λεφτά, να ξέρεις. Πάνω απ' όλα θέλω να τελειώσω το πεντέτη, δεν θέλω να κάτσω παραπάνω και δεν θέλω να φύγω από την Κράντη, η αλήθεια είναι. Τώρα, το συμβόλαιο μου τελειώνει το καλοκαίρι με την ομάδα. Θα δω τι θα κάνω με την Λαμία κάτω να μιλήσω και εννοείται πολύ θα θέλω να συνεχίσω τον Αρεβάτη. Γιάννη, το δικό σου δεν τελειώνει βέβαια, είναι ανοιχτό ακόμα. Εγώ θα ήθελα η ομάδα να πάει στο πάνω το τεάζομαι αυτές τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Νομίζω δεν χρειάζεται να ανεβεί κανένα μπάτζετ, δεν χρειάζεται να πάρει κανένα παίκτη. Νομίζω η ομάδα έχει τις βάσεις και τα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Και να το εντρικάρω λίγο, έχετε βέβαια κι άλλο από όλα να πω ένα από το παιδίες καλησπέρα και χαιρετίσματα από τον Γιώργο τον Πιστικό. Συγχαρητήρια βέβαια στον Κώστα και στην ομάδα του. Να πούμε τα συγχαρητήρια μας και στον Γιώργο, έτσι πριν λίγες μέρες και ο Βασίλης, άλλο ένα παιδί των Ακαδημιών του ΑΟΚ. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Όφη. Συγχαρητήρια και από εμάς, φίλε Γιώργο. Συμφωνώ και παξάνω, βέβαια αυτό είναι δουλειά του coach. Για τις μεταγραφές και τις παίκτες να το αξιολογήσουν. Πάντως, για να το ιντριγκάρω λίγο τώρα στο τέλος, δίκαια πήρε το βραβείο του MVP ο Θήμης ο Τσάπαρης. Ναι, εντάξει, τώρα τι να πω, δίκαια νομίζω το πήρε, ήταν καλός στο παιχνίδι, αρκετά καλός. Είναι και νομίζω το πρόσωπο της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια. Και δεν ξέρω γιατί πήρε το fair play αυτός εδώ πέρα δίπλα μας. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το μόνο που ταλαντεύεται ακόμη. Παλιώτικα, νομίζω συμφωνείς έτσι. Συμφωνώ, ναι, αλήθεια είναι. Το ότι δεν το ήξερα κι εγώ. Για το κομμάτι του fair play συμφωνείς. Για το MVP. Συμφωνώ, γιατί όχι. Δύο assist έκανε ο Ευθύμης. Και νομίζω ότι ο Ευθύμης είναι από αυτά τα παιδιά που είπαμε νωρίτερα, έτσι. Δηλαδή, του είχε τύχει μια περίεργη περίπτωση με τη μεταγραφή του Μασαρέκο που παρότι μπορούσε να ακολουθήσει για να τον πάρει η ομάδα για κάποιο λόγο τέλος πάντων και είχε απογοητευτεί λίγο η αλήθεια είναι Ευθύμης, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει, ειδικά στον τελικό, νομίζω εγώ θύμισε πάρα πολύ τον Ευθύμη, τον Ακαδημία, το άκουσε. Όχι απλά εγκέφαλος, αλλά ήταν ουσιαστικά σε όποιο, γήπεδο, σε όποιο σημείο του γήπεδου και να κοιτούσες για να πάρει την μπάλα, ξαφνικά έπρεπε στο τσάπαρι με την μπάλα. Και νομίζω επίσης πολύ ιδιάζουσα περίπτωση, αν και φοβήθηκε να έρθει, από ό,τι κατάλαβα τον έπιασαν οι ντροπές του, το ανέφερε και στη μετάδοση, που πραγματικά να σου πω την αλήθεια Κώστα και εμένα με εξέπληξε η παρουσία της ενδεκάδα, όχι στο κομμάτι του αγωνιστικού, αλλά γιατί πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι ο λόγος είναι για τον Γιώργο και όλα τα παιδιά ήταν, αυτό δείχνει και αυτό που είπε και νωρίτερα και ο Παναγιώτης για το κομμάτι της οικογένειας, πόσο δεμένη και πόσο τώρα, κοντά, τι να το κάνω, έπρεπε να ήταν εδώ να τα ακούσει αυτό κοντά. Που πραγματικά πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι όλες οι προγνώσεις και των γιατρών και όλα δεν έδειχναν ότι θα παίξει φέτος. Ναι, αλλά ο Γιώργος ήθελε πάρα πολύ να παίξει αυτό το παιχνίδι. Συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις εδώ και 3-4 εβδομάδες. Αγωνίστηκε σε ένα ημίχρονο στη Βέρεια. Μα γι' αυτό το λέω, γιατί ξέραμε ότι δεν θα προλάβει και ξαφνικά τον βλέπουμε να μπαίνει μέσα. Δεν ήταν έτοιμος 100%, αλλά το ήθελε πολύ και ήταν ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η συμμετοχή του. Και ουσιαστικά μαζί με τον Νεκτάριο είναι και τα δύο μοναδικά παιδιά από το Άββατο. Και είναι και από το Άββατο, ναι. Όχι ότι κάνουμε χάρη, απλά δεν ήταν έτοιμος 100%. Ήταν ο μόνος λόγος που υπήρχε, αν υπήρχε κάποια άλλη σκέψη. Όμως έδειξε ότι ήθελε. Αυτό δείχνει και το πείσμα και του Γιώργου, έτσι, που παρά αυτό που πέρασε,
επέμεινε και ήθελε οπωσδήποτε να ξαναμπεί. Ευτυχώς χωρίς οτιδήποτε άλλο. Συγχαρητήρια, δείχτηκε και αυτό. Βλέπω βέβαια το περιγούνι τη συμπαίχτη σα δίνουν συγχαρητήρια μόνο από εσά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι. Και το Δημήτρη. Είπαμε και για την επόμενη μέρα του Αββάτου. Εμείς φυσικά θα ευχηθούμε ο Άρης Αββάτου να συνεχίσει να είναι ο άξιος εκπρόσωπος του Ξανθιού του ποδοσφαίρου. Μακάρι, το ευχόμαστε, να ερχόταν έτσι το πρωτάθλημα, γιατί όχι να μπορέσει η ομάδα να κάνει και το ακόμα βήμα παραπάνω. Έτσι, γιατί βέβαια έχει καταφέρει ήδη να σταθεροποιηθεί. Πάτε για 8-4 χρονιά, η ομάδα είναι 8-4 χρονιά στην κατηγορία. Επιστρέφει στο κύπελλο Ελλάδος. Νομίζω είναι μια καλή συγκυρία. Πρώτα και κύρια βέβαια να συνεχίσει η ομάδα του Αββάτου. Για μένα αυτή είναι η ευχή που θα ευχηθώ και στους τρεις καλεσμένους μας και φυσικά στο Σύλλογο. Να συνεχίσει να είναι οικογένεια πρώτα και κύρια. Να λειτουργεί όπως λειτουργεί ως πρότυπο. Γιατί λειτουργεί ως πρότυπο η ομάδα του Άρη Αββάτου. Και είναι πολύ ευχάριστο γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα λιθαράκι, Κώστα, θα με επιβεβαιώσει, που είναι της ΠΑΕ. Και το πιστώνεται η παλιά ΠΑΕ του Άουξ. Έτσι, δηλαδή ότι βοήθησε πάρα πολύ και στο κομμάτι του ερασιτεχνικού σωματείου να λειτουργούν σε επαγγελματικά πρότυπα. Και το ζήσατε πάρα πολύ αυτή τη διετία, πηγαίνοντας ως φιλοξενούμενοι σε έδρες και όχι μόνο γειτονικών και πιο μακρινών, που περιμένεις να δεις κάτι σοβαρό και παρατηρείς. Εκεί είναι η χωριάτικη, σε εισαγωγικά, κακή νοοτροπία και σε μεγάλες πόλεις. Κακή υποδοχή, κακή φιλοξενία. Και εγώ έχω να το πω ότι όσες ομάδες ερχόταν τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Ξάνθης, είτε για φιλοξενούμενοι του Αββάτου, είτε του Ορφέα παλιότερα, είτε του Πετινού, είτε του Ζυγού, είτε της Θαλασσιάς, παραμιλούσαν για τη φιλοξενία που συναντούσαν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που ήρθε και το κομμάτι το οργανωτικό, βλέποντας όλοι πώς λειτουργούσε η ΠΑΕ έτσι. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Για το χρόνο σας, συγχαρητήρια ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια και εσάς που ήσασταν στη συντροφιά μας. Θα ξαναέχουμε κουβέντα στο μέλλον για τον Άρη Αββάτου. Τώρα που πήρε το κολλάι ο coach, σίγουρα θα τον ξαναέχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή με σκοποβολή. Ποιος θα το περίμενε. Γεια σας.